Έχεις κανένα με χειροκροτήματα, κανένα αποθέωση κτλ. Είναι μεγάλες στιγμές. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Άντε, δεν έχουμε κοιμηθεί δύο μέρες. Τους καθυστερημένους. Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου. Πάλι εδώ, κοντά μας και κοντά σας. Σας έλειψε και ρωτούσατε κάθε μέρα για αυτόν. Κι όμως, έτσι, μίλα τώρα πάνω στο χειροκρότημα, γιατί αυτό σου αξίζει. Αυτό σου ταιριάζει. Ιούλιο πρέπει να έφυγες. Δεν έφυγα. Ιούλιο έφυγα, τα είχαμε προγραμματισμένα μαζί. Μέχρι κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Εντάξει, ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Γιατί να φύγατε μαζί. Εντάξει. Άλλοι μας αποθέωσαν που φύγαμε μαζί και που έκανε μεταγραφές. Ναι. Εντάξει. Είναι και αυτό. Την πρώτη φορά που φύγαμε ήρθε ο Στανόγεβιτς. Ναι. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Τεράστια. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Ναι, τρίτη. Κανονική σύνθεση πλέον. Είναι 12 και 12 σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου. Ωραίο και αυτό. Ωραίο βαθμό. Ωραίο και αυτό. Δεν ξέρω πότε θα είσαι ο ΠΑΟΚ στους 12 βαθμούς. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι. Κανα δίμηνο θα έχει 12 βαθμούς. Άμα πάει έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Άμα χάνει κάθε φορά. Ο ΠΑΟΚ θα πατούσε κορυφή. Και είναι τόσο καθυστερημένο που δεν πάτησε κορυφή. Αφού δεν ήθελε να μπει μπαλά μέσα, ρε. Τι να κάνω. Δεν ήθελε να μπει μόνο. Δεν ήθελε. Δύο δοκάρια. Τι άλλο έχει. Δύο δοκάρια λε και είναι δύο offside. Ωραία, δύο δοκάρια. Δοκάρια, ναι. Εντάξει. Τι περίμενε δηλαδή. Γεμάτα δοκάρια βέβαια. Αλλά... Μπαλάρα. Όχι, δεν περίμενα μπαλάρα, αλλά περίμενα να κάνουν τα αυτονόητα. Εντάξει τώρα, Μίτσο, φτάνει αυτό το πράγμα τώρα. Και εγώ με εκνεύεσαι περισσότερο. Κάνουν καθυστέρηση από το 35. Οι άλλοι λογικό, ρε φίλε, με 10 παίζουν. Πέφτει κάτω Κοντοές, ου δράμα, ιστορίες. Ο ψυχωμένος Κοντοές, εντάξει. 7 ψυχές παραπάνω από τους δικούς μας. Αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Αυτό έχει. Αυτό έχει. Ωραία. Δεν έχει πάει ένας στη Λιάνα να του πει εσύ, θα παίξουμε. Σε ποια γλώσσα. Α, είναι και αυτό. Πήγε ο Κρέσπο κάποια στιγμή, πήγε. Πού ρε, στο 88. Ναι. Εκεί πήρε. Έλα, ρε, άντε, ρε, άντε με τους κοιμισμένους. Θα κάψουν και τους καινούριους. Φτύνει κανεί να κάψουν και τους καινούριους τώρα. Φτάνει. Είναι πολλοί καινούργοι μαζί. Δεν θα κα... Ευτυχώς δηλαδή αυτό, είναι το, αυτό είναι το θέμα. Και ο Ρέι και ο Ελκαντουρί θα χτυπήσουν κανένα κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα. Η κατάσταση είναι. Μιλάμε για καθυστερημένους τώρα. Δηλαδή, αν μου φέρει η αδερφή μου, αν είχα αδερφή, να μου φέρει κανένα γκόμενο από αυτού, θα τη βαρούσα δύο μέρες. Εντάξει τώρα. Φτάνει. Καλά παιδιά είναι, γιατί. Καλά παιδιά είναι, αδερφή, ναι, εντάξει, εννοείται. Έλα τώρα, φτάνει. Δηλαδή, σας παρακαλώ, βγάλετε τους όλους έξω, να μην βλέπω κανέναν. Πετάξτε τους έξω. Δεν είναι αυτά, δεν είναι σωστά. Πετάξτε τους έξω τώρα, άντε φτάνει. Δεν είναι λογική αυτό. Ναι, θες να κάνεις μια δεκάδα. Ομάδα να. Α, σου πω δεκάδα. Δύο κλάσεις καλύτερα από αυτή που ήταν χθες. Βρεις ένα κορμό. Δύο κλάσεις από αυτή που ήταν χθες. Τώρα δεν έχει καμία δεκάδα ο ΠΑΟΚ. Αυτή την εποχή δεν μπορεί. Ομαδάρα. Δεν μπορούν. Ρέι, Μάτος, Ζαμπράνο, Πούγκουρας, Δελιγιανίδης, Κάτσε Πέλκας, Ελκαντουρί, ωραία, Μακ Βιερίνια, Κουλούρης. Εντάξει, μπορεί σε εβδομάδες να είναι αυτή. Μιλάμε χίλιες φορές. Μπορεί να είναι αυτή σε χίλιες φορές. Φορές. Υπήρχε περίπτωση στην δεκάδα που σου είπα χάσει το παιχνίδι χθες. Υπήρχε, ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλοι λυγίζουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλοι μπορούν να λυγίζουν. Λυγίζουν. Οι δικοί μου λυγίζουν από τον Πινελί και των δικών μου. Εντάξει, ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Θα πρέπει να μάθουν και αυτό. Τι να κάνουν. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα. Δεν πάω, βλέπω το Λέο Βατσάλο. Εντάξει, φταίει η υπομονή και τα ωραία. Βάλε το Λεβέκ. Αν δεν πει το Λέο, βάλε το Λεβέκ. Όχι, μιλέ για το Λεβέκ γιατί ακούει ο Ρουφιάνο. Ναι. Τα λέει στο Μίχελ. Ναι. Ο Μίχελ παίρνει τον μάνατζερ ναι. του. Πώς το λένε, του Λεβέκ ναι. και αυτό παίρνει τα δικά μας τα παιδιά και κλαίγεται γιατί ξεφωνίζουμε το Λεβέκ. Τι φταίει ο Λεβέκ. Ο Λεβέκ γνωστό είναι αυτό. Την επιλογή αυτός του Λεβέκ, ναι. Ο Λεβέκ τι φταίει, το παλικάρι, ναι. ό,τι μπορεί. Κάθε χρονιά 10 μάτς παίζει. Για να καταλάβετε δεν το ξέρουμε. Τι ρουφιανιά υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για κωμωδία. Κωμωδία. Και το παιδάκι τώρα που μιλάει εκεί με τον Μίχελ και του τα λέει όλα χαρτί και καλαμάρι δεν χτίζουν καριέρα με ρουφιανιές. Να το ενημερώσουμε το παιδάκι. Λοιπόν, δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δύσκολα τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε. Εδώ θα πολλά νεύρα φίλε. Θα κοιμηθεί όλο το βράδυ. Αυτό είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, άμα έμπαινε του Μακ το δοκάρι όμως. Δεν έχει σημασία, ρε. Θα κοιμώσουν δύο ώρες. Όρθιος. Πώς δεν έχει σημασία, έχει. Έχει, ρε φίλε, ναι, ωραία. Καταπίνει λίγα πράγματα έχει. Γιατί τα λάθη είναι λάθη. Ναι. Και οι αδυναμίες είναι αδυναμίες. Έπρεπε να κερδίσει οπωσδήποτε χθες με να βρει τον τρόπο. Είσαι τόσο αντιποδοσφαιρικό κλαμπ που δεν ξέρει τον τρόπο. Αφού δεν θέλει. Δεν θέλει να μπει, ρε φίλε. Μίτσο, τη φάση του Μάξι Σουηδία του Μάτος την έχει ξαναδεί. Όχι. Μην την ξαναδεί. Εξήγησε μου πώς δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Στην πρώτη του Σάχοφ. Του Μάτος τη δεύτερη. Που είναι μόνος του και είναι όλοι πεσμένοι κάτω.
και κλαίνε γιατί το φάγανε. Και την παίρνει κάποια δύναμη την μπάλα και την πάει από πάνω την αιστεία. Και χθες αυτό έγινε. Δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Έχει αδυναμίες, έχει τραγικά λάθη αυτά. Φυσική κατάσταση, ναι. Αλλά αν κερδίζεις μετά την επόμενη σειρά, καλύτερα. Διορθώνεσαι. Έχεις χρόνο να δουλέψεις. Λίγο αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν θέλει να μπει και άτιμο. Φρανσέσκο, ο καημένος, δεν του λυπάται η ψυχή μου πραγματικά. Δηλαδή... Προποντή στον ΠΑΟΚ. Είναι σε άτυχη στιγμή, ναι, είναι σε άτυχη, αλλά. Ό,τι και να κάνει, του πάει ανάποδα. Να βρει λύση. Δηλαδή βγάζει τον Μπέργκα τώρα γιατί έχει κάρτα. Δεν ξέρει να μαρκάρει αυτό. Το ξανά είπα και άλλη φορά. Ναι. Το βλέπει. Τον αλλάζει θέση. Δεν ξέρω αν διορθώνεται αυτό. Το πώς πέφτει στο ένα με έναν. Πέφτει άτσαλα. Το έχει ξανακάνει και σε άλλο μάτς. Το είπα και την άλλη φορά. Είναι δηλαδή το βλέπει ότι πάει για δεύτερη, φουλ. Ναι. Μετά μάλλον που αποβάλλεται ο Χουάρες, την έχει καταλάβει ο Πελέκας και δεν παίζει άμυνα καθόλου. Γιατί σου λέει: ό,τι και να κάνω, δεν το έχω ρε παιδί μου. Δεν θα πάω και θα κάνω τη βλακεία. Τον βγάζει. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Θέλει να αλλάξει τον Μπέλκα θέση γιατί έχει ένα σκεπτικό, γιατί και τα λοιπά. Θέλει χρόνο. Για να κερδίσει και τον χρόνο πρέπει να κερδίζει. Για να πάρει αυτοπεποίθηση. Τώρα ο Μπέλκα, αγχωμένο κι αυτό. Όπω είναι όλοι αγχωμένοι επειδή δεν κέρδισαν. Ή αμφισβητεί το σχέδιο. Ή τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να πάνε ανάποδα. Ο κάθε τσίμηρο που δεν παίζει θα πάει σήμερα και θα του λέει: δεν είμαι εγώ έφταιγα. Θα λέει, θα τσιγκλάει. Αν είναι ο τσίμηρο ο τύπο, δεν ξέρω. Δεν είναι. Ναι, θα έχει και τέτοιου όμω, δεν μπορεί. Ποδόσφαιρο, θα του έχει κι αυτού. Που θα μείνουν έξω και στη στραβή θα σε κάνουν. Το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να σε δώσει. Είναι δύσκολο. Είναι πολλά τα στραβά και τα ανάποδα του καλοκαιριού. Βλέπει χθε τον Μπρίγκοβιτ. Είναι δυνατόν να μην το βγάλει, φίλε. Είναι δυνατόν. Παίζουν οι άλλοι με 10, παίζω κι εγώ με 10. Πες μου μία ενέργεια του Μπρίγκοβιτ. Πρέπει να κάνει 6 αλλαγέ χθε. Δεν είναι, δεν χωράνε. Όχι, ρε φίλε, δεν παίζω χωρί φόρ. Παίζω χωρί φόρ. Ο Κάμπο δεν πρέπει να βγει. Τι έκανε ο Κάμπο. Μάλιστα. Ο Μπίσεσβαρ γιατί να βγει. Απ' την άλλη. Που ξέρει ότι είναι αυτό ο τίποτα από πουθενά μπορεί να κρύβεται, να μπερδεύεται, αλλά την έχει την ενέργεια. Ναι, και από την άλλη, το Μάκ δεν τον αφήνει έξω γιατί και αυτό την έχει. Ναι, βγάλει τον Κάμπο, όχι τον Μπίσεσβαρ. Αν πάμε σε λεπτομέρειε του παιχνιδιού. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολο και το μάτς το 11 με 11, όπου. Δεν είμαστε καλοί. Πάλι λάθη πίσω. Δηλαδή, εσύ Βαρέλα, αγοράκι μου. Σε παρακαλώ, δεν μπορεί να, αυτό το σκάουτινγκ μου να έχει δει ότι αυτό ο παίχτης κοστίζει για ένα 200. Και δεν το πληρώνω. Δεν μπορεί. Ο 30χρονος που ο γιος του παίζει στην ΚΑΠΑ 13. Αυτό σε έχει φάει. Αυτό το ότι έγινε μικρός μπαμπάς. Αυτό το σε είναι έχει στιγματίσει. Δεν είναι 30. Τέλος πάντων. Και στο 11 με 11 και στο 11 με 10 υπήρχαν προβλήματα. Διαφορετικά προβλήματα, αλλά υπήρχαν προβλήματα. Τα περιμέναμε όμως. Δεν μπορούσε. Τα περίμενες. Από αυτά που έβλεπες το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορούσε να σου. Τι περίμενες χωρίς πίεση να δίνει την μπάλα σε αντίπαλο στα 2/3. Τρέμουνε. Τι έκανε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Κάνιες δεν βρήκε συμπαίχτη. Ούτε ο Πέλκας βρήκε, ούτε ο Κρέσπο βρήκε και στην αρχή. Δεν ήταν σαν τον Κάνιας. Ο Πέλκας έκανε ένα λάθος, όλος έκανε πέντε. Που κάνανε τις φάσεις των αντιπάλων τους κάνουν μόνοι τους. Στο 11 με 11, έτσι. Στο 11 με 11, ό,τι φάση και δημιουργήσει ο Απόλλωνας την έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ξεκινάει από λάθος. Όλες. Και μετά αλλάζει μορφή το παιχνίδι. Πάει στο 11 με 10, κλείνει το Απόλλωνας και δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί. Να δημιουργηθούν φάσεις. Δεν κάνουν τα αυτονόητα. Είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος μας χθες. Δώσε πλάτος. Ο Μάτος που ήταν, σε κάποια φάση. Είχε πάει φόρ. Αυτό ήταν στο τέλος. Δεν ήταν στο τέλος. Στο τέλος ο Μάτος είναι αυτός που την ψωνίζει και κάνει τρεις-τέσσερις ενέργειες και δημιουργεί τις φάσεις. Και υπάρχει εκπληκτική κάθετη του Λικαντουρί στον Μπλέοβατς που δεν πετύχει νηστεία βέβαια. Άλλο και τούτο. Ναι, το παρεπόμενο της πίεσης και του αποτελέσματος είναι αυτή η απειθαρχία στο τέλος. Όπου ο καθένας θέλει να κερδίσει, έχει τη διάθεση, προσπαθεί, αλλά κάνει ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Είναι μια συνέπεια. Και φυσικά τρέχεις να μαρκάρεις, τρέχει ο Κάμπος στο τέλος να μαρκάρει, να πιέσει, μην τυχόν γίνει τελική πάσα και φας και τον κόλ γιατί εκεί ήσουν. Λίγο ακόμα. Άμα ήταν λίγο πιο έξυπνος ο μαύρος του Απόλλωνα, γκολ ήταν. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Όσο πιο ψύχρεμα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πολύ εφικτό αυτό. Ο καθένας έχει μια άποψη, ακούγονται πολλά και διάφορα. Δεν μ' αρέσει πλέον να σχολιάζω το τι λέει ο καθένας, ειδικά σε δύσκολες ώρες. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, χωρίς να βρίζετε, θα τα διαβάσουμε.
δεν έχουμε διάθεση να την παρατεθούμε. Θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και μετά για το τι βλέπετε εσείς, τι μπορεί να συμβεί στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αυτό που δεν έχει κανένα να ξυπνάει την ομάδα. Τώρα θα βιώσεις πάλι μια δύσκολη εβδομάδα, όπως ήταν και οι προηγούμενες. Έχεις το team όλο να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Ποιος να διαχειριστεί? Δεν ξέρω. Είπαμε να απαξιώνουμε την περσινή ομάδα, αλλά εδώ η κατάσταση ξεφεύγει. Πέρυσι τα χωριά τα έκανες 20 τελικές και τους ισοπαίδωνες. Τελεία εδώ, βάζω εγώ τελεία. Εκτός έδρας. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, παιδιά. Τι λέτε, παιδιά. Αυτό ξεκίνησε από Δεκέμβριο και μετά. Για δύο μήνες. Όταν ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε επί της Λίμπερετ. Ήταν εκείνο το μάτς κλειδί που το πήρε. Και μετά ήρθε σερί και καλές εμφανίσεις. Μην ξεχνάμε και πέρυσι ο ΠΑΟΚ εκεί γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο ήταν ένα στο πρωτάθλημα. Έτσι, πέρα από το μείον 3, δεν είχε καλή πορεία. Είναι σύνθετο το ποδόσφαιρο, δεν είναι τόσο απλό. Και η χρονιά δεν την κόβουμε και μας βολεύει. Εντάξει. Τη χρονιά την κρίνεις πως εξής. Την κρίνεις ως εξής. Αλλάξανε, κάνανε μια καινούργια ομάδα. Το γιατί δεν εξηγήσε ποτέ κανείς, αλλά τέλος πάντων κάνανε μια καινούργια ομάδα. Αρκετά ατομάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν αυξημένους λογαριασμούς για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Περιμένεις λοιπόν μέρα με τη μέρα η ομάδα να είναι καλύτερη. Όσο λοιπόν περνούσε πέρσι η χρονιά μέρα με τη μέρα, η ομάδα έφτασε στο πικ της, στο δίμηνο που οι αντίπαλοι ήταν άουσου του και μετά δεν έπαιξε τίποτα. Άσε τώρα που πήραμε το κύπελο. Θα μπορούσε ο Κλωναρίδης να σου κάνει το 0-1 και αντίο ζωή. Μέχρι σήμερα ο προπονητής βάζει εμπόδια στην ομάδα παρά τη διευκολύνει. Τρία δεκάρια και μισό εξτρέμ όπου όλοι συγκλίνουν στον άξονα. Για τον Μπέλκα είπαμε, ξεχνάμε το δεκάρι, παίρνει άλλο ρόλο, πάει ως οχτάρι, άστο δεκάρι. Άστο δεκάρι στην άκρη, δεν έχει και τρομακτικές διαφορές. Τώρα το ότι έπαιξε ο Μπίσεφρα με τον Λουκ Αντωνίου μαζί, πρώτη φορά έπαιξε, δηλαδή δεν είναι λογικό να τρακέρουν και μερικές φορές. Δεν είναι και τόσο αφύσικο. Να το δούμε και βάσει τη λογικής. Ναι, δεν έχουν έλλειψη συνοχής. Μπήκε ο Μαωρίτσιο, τι να τον αφισβητεί στην αξία του. Ήταν ένα ξένο σώμα, δηλαδή το περιμένεις όμως, δεν είναι κάτι παράλογο. Μήνα Σεπτέμβριο ο ΠΑΟΚ έκανε νέα προετοιμασία, έκανε 4 μεταγραφές, ήθελε να διώξει 3-4, δεν κατάφερε. Αυτοί οι 3-4 που το να φύγουν παίζουν βασικοί. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Αυτό το διευκολύνεις να το ξεμπερδέψεις με νίκες. Δεν κέρδισες πάλι. Δεν κέρδισες. Το έλεγα και χθες. Χρειάζεται το ΠΑΟΚ να πάρει τον ανάποδο δρόμο. Πρώτα να κερδίσει και μετά να γίνει καλή ομάδα. Το λογικό είναι πρώτα να γίνει καλή ομάδα και μετά να κερδίζει. Δεν μπορεί να πάω. Να πάω και είσαι, πας ανάποδα. Δεν κερδίζει. Δύσκολη εβδομάδα. Έτσι πιστεύω εγώ. Φυσικά υπάρχουν και άλλες απόψεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε και θα τις ακούσουμε. 5.99. Όταν είδα δεκάδα με τρία δεκάρια, πήγα γυμναστήριο και απλά χάζευα το μάτς που έχουμε μπλέξει πάλι. Τρία δεκάρια. Αν είχε δηλαδή δύο δεκάρια, θα ήταν καλύτερα. Ή αν δεν έπαιζε ο Μπίσεσβαρ, ξέρω εγώ, και ήταν ο Μακ εξ αρχής, είμαστε βέβαια, θα ήταν καλύτερα. Ο Μακ έχει, ρε φίλε, 4-5 ενέργειες. Ο Μπίσεσβαρ μισή ώρα κάνει μόνο λάθη και μετά πάει καλά. Είναι και αυτός. Είναι και αυτός μισή περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει σταθερές, δηλαδή, Μίτσο. Δεν υπάρχουν σταθερές. Δηλαδή. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Το Πρίγκεβιτς είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Για μένα. Είναι πολύ δύσκολο. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος και θα το μεταφέρω. Θα σας ζητήσω να σκεφτείτε την ώρα του αγώνα πώς όλοι βλέπατε το παιχνίδι. Γιατί πράγματι την ώρα του αγώνα, χθες, νομίζω, βλέπω τον εαυτό μου, υπήρχε άλλη ψυχολογία σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτό το πράγμα, το ένα μάτς την εβδομάδα, πραγματικά είναι πολύ πολύ διαφορετικό για όλους από τα δύο ή τρία. Έχεις την αίσθηση του τελικού. Την έχεις και το καταλαβαίνεις, το νιώθεις ότι παίζεις μια φορά την εβδομάδα και είναι τελικός. Αυτό θα το βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει να μην τη βρει την άκρη. Θα τον βοηθήσει. Θέλει λίγη τύχη. Θέλει. Όπως τότε το 9 ήταν εκείνο τον γκολ του ίδιου του Ηρακλή, γιατί παρόμοιο παιχνίδι είναι, που σε ξεμπλόκαρε. Μια ατομική ενέργεια. Χθες δεν ήρθε το. Πρέπει να μπει και ο Σαμπράνο, οπωσδήποτε. Πρέπει να μπει και ο Βιερίνια.
Όποιος και να μπει. Θα περιμένεις. Όποιος και να μπει. Θέλεις και το ξεκίνημα, να πάρεις λίγη φόρα από ναι, κάπου. Ποιος θα ξεκινήσει. Εσύ πιστεύεις ο Λέωβας στο τέλος που βγαίνει τέτα τέτ βλέπει την αιστεία. Όχι. Γιατί να είναι ο Λέωβας και να μην είναι ο Μάκ εκεί. Θέλεις και λίγη τύχη τώρα στο ξεκίνημα. Γιατί θα τη βρουν την άκρη, δεν υπάρχει δίδωση. Θα τη βρουν την άκρη. Ούτε χαζός είναι ο προπονητής. Δεν ξέρω στην πίεση θα κάνει. Δεν είμαι και βέβαιος. Αλλά δυστυχώς, γιατί είναι ντροπή το ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία το ένα μάτς την εβδομάδα. Προσαρμοζόμαστε γύρω από τη βλακεία μας όμως, Δημήτρη. Έτσι έτυχε. Είχαμε και αγώνα μπάσκετ χθες, προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια. Βρήκε τρόπο να κερδίσει πάλι ο ΠΑΟΚ. Έχανε με 6-7 πόντους 4 λεπτά πριν το τέλος και κατάφερε να κερδίσει με 6-7 πόντους. Κατάφερε να το ανατρέψει. Είδα τι έκανε ο Ντίλαρντ εκεί σε μια φάση που έριξε 2. Ναι, έβαλε ένα τρελό. Ο Τζόουνς πέταξε την μπάλα και πήρε μια διαφορά από άξιο τέλος. Εκεί είναι προετοιμασία, εκεί είναι πιο ομαλή κατάσταση. Βαριά τα χέρια. Πολλοί νέοι παίχτες, αλλά σιγά σιγά μαζί είναι. Ξέρουν τι ψάχνουν. Εντάξει, οι δυνατότητες δεν είναι τεράστιες να κάνουν πρωταθλητισμό. Καταγράφουμε την πορεία αυτής της ομάδας που σήμερα έφερε και τον τελευταίο Αμερικανό, τον Μπράντον Τρις, τον οποίο ακούσαμε το πρωί. Αργότερα θα μας πει ο Νίκος Μοσχοβίτης τι περιμένουμε, τι είδε χθες και πότε θα μπει ο Χαραλαμπόπουλος μαζί με τον Τρις. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. 30 λεπτά μετά τις 12 επιστρέφουμε για να δούμε ό,τι έγινε χθες στη Ριζούπολη ποδοσφαιρικά. Μια αναφορά στα πασχετικά, θα ανοίξουμε γραμμές, όλα αυτά μέχρι τις 2 εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Τελείωσε λοιπόν η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Έχουμε μια ωραία βαθμολογία. Δεν έχει κερδίσει κανείς τα τρία παιχνίδια του. Δεν έχει χάσει κανείς τρία μάτς. Απλά ο Παναθηναϊκός είχε την αφαίρεση βαθμών και είναι στο 0. Έχουμε μια πρώτη εικόνα όπου οι αποστάσεις είναι λίγο μικρότερες. Καθαρό παιχνίδι, νομίζω βλέπουμε, γενικώς. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι ομάδες την Κυριακή. Οι διαιτητές προσέχουν. Τα λάθη δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστούν. Λάθη όμως δεν έχουμε. Δεν υπάρχει. Ναι, μονόπατα για έναν ή για τους φίλους του ενός. Κάποτε ξέραμε τα πάντα. Και τις κίτρινες που θα βγάζανε και τα φάουλ που θα δίνανε και όλα. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα που ήδη έχει μια πιο καθαρή εικόνα. Θα δούμε και στην πορεία. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά για κανένα. Πάντως, οι τέσσερις μεγάλοι έχουν ήδη όλοι απώλειες εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει και εντός έδρας. Δυσκολεύονται, δεν έχουν μεγάλα σμπροξήματα. Θα έχουν στην πορεία, να μην ξεγελιόμαστε, θα έχουν οι μεγάλοι. Ο Ολυμπιακός και νομίζω οφείλω να το πω ότι το παλεύει όσο παραπάνω μπορεί. Είναι και αυτό ένα στοιχείο πρωταθλητισμού. Το βλέπετε ότι κάθε μέρα τρελαίνονται και ψάχνουν λύση, ψάχνουν κάποια διέξοδο, ψάχνουν πώς θα πιέσουν, πώς θα εξασφαλίσουν κάτι παραπάνω για το επόμενο παιχνίδι. Χθες κάποια στιγμή ο προπονητής τους, ενώ ψάχνει Champions League βέβαια, τους λέει μην τρελαίνεστε, δεν είναι τελικός, τι πράγμα είναι αυτό. Και όμως εκεί έτσι είναι το κλίμα. Έτσι γίνεσαι πρωταθλητής. Όταν είσαι στα κόκκινα συνέχεια, αλλάξεις να διαχειρίζεσαι κιόλας τα κόκκινα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα το είχαν καταλάβει τι γίνεται ενώ ψάχνεις και το ψάχνα, το παλεύανε με το Μαρινάκι, με όλους κτλ. Δεν κέρδισαν, συνέχισαν χθες στην ΚΕΔ παράσταση από εδώ, από εκεί. Άλλο δεν λέω ότι είναι το πιο σωστό. Λέω ότι όμως ψάχνονται.
είναι ανήσυχοι συνέχεια. Δεν ναι, εφησυχάζουν. Γιατί χάσαν τα κόσκια, γι' αυτό. Ναι. Και όταν τα είχανε, κάνανε άλλου είδους κινητοποίηση. Πάντως είναι ένας οργανισμός που δρά συνέχεια. Ψάχνεται από εδώ, από εκεί, δεξιά-αριστερά. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Όλοι πρέπει να είναι κάπως έτσι. Αρκεί να έχουν και συσπήρωση και συνοχή και κόσμο για να υπηρετήσει τον πρωταθλητισμό. Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε αυτό. Εμείς πρώτα απ' όλα δεν έχουμε συνοχή. Εντός ομάδας. Ναι. Δεν μιλάμε για την εκτός. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είδαμε την τρίτη αγωνιστική, ακολουθεί Σαββατοκύριακο και Δευτέρα με Τέταρτη. Είναι το πρώτο βεβαίως όπου έχουμε και μεσοβδόμαδα μάτς στην Ευρώπη. Παίζουν οι δύο ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ θα παίξει Δευτέρα-Σάββατο. Νομίζω δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Μπορεί να είναι και καλό το ότι θα είναι μικρή αυτή η εβδομάδα μετά από γκέλα. Θυμίζουμε Σάββατο στις 6 και μισή, 6 και 4. Είναι το μάτς ΠΑΟΚ Πανετολικός για την Super League Σουρωτή, όπως λέγεται. Super League Μακεδονία Παλάτζα, μπορεί να αλλάξει αυτό. Όταν θα πάμε σε τουριστική διάθεση, που δεν θα αργήσει να συνεχίσουμε έτσι, θα πάει το Μακεδονία Παλάς μπροστά. Γιατί είναι χωνευτική η Σουρωτή, μήπως είναι λίγο. Λοιπόν, 6 και 4. Το Σάββατο ΠΑΟΚ Πανετολικός. Παίζει Ολυμπιακός Τρίπολη, Παναθηναϊκός Απόλλων, Λαμία ΑΕΚ. Η Λαμία έτρεχε να φτιάξει το γήπεδο. Τα κατάφερε και σήμερα ανακοίνωσε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους έτρεξαν για να είναι το γήπεδο μας έτοιμο. Δυστυχώς όμως θα παίξουμε στο Περιστέρι. Λαμία ΑΕΚ. Πέφτω τα σύννεφα. Να τρέξουμε, να προλάβουμε. Ναι, αυτό πράγματι χθες η Λαμία, πανηγυρισμοί, καταφέραμε, θα δούμε τον ντέρμπι κτλ. Σήμερα η ΠΑΕ Λαμία ανακοίνωσε ότι ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους έσπευσαν και έτρεξαν. Θα παίξουμε στο Περιστέρι όμως. Τον αγώνα με την ΑΕΚ. Okay. Θα γίνει και αυτό. Σάββατο λοιπόν σε κλειστό γήπεδο το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Έχει ακόμα δρόμο. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 εντός έδρας παιχνίδια συνεχόμενα αυτό το 8ήμερο, το επόμενο. Σάββατο με τον Πανετολικό, μεσοβδόμαδα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για το κύπελο, και στο τέλος της άλλης εβδομάδας ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Μια από τις καλές ομάδες, γιατί, και λέω καλές ομάδες γιατί, ούτε ο Απόλλων ούτε ο Λεβαδιακός είναι επίπεδου ΠΑΣ Γιάννενα, Πανιωνίου, Ξάνθης. Είναι πιο κάτω σίγουρα, ούτε Πλατανιά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κάνει δύο γκέλες με πιο αδύναμους αντιπάλους και σε εύκολες θεωρητικά έδρες. Εύκολες με βάση τον κόσμο, τον αριθμό, έτσι. Άλλο η Λάρισα και τα Γιάννενα και άλλο η Ριζούπολη. Αυτό εννοώ. Και άλλο το Αγρίνιο. Τις έκανε όμως τις δύο γκέλες και χθες έκανε γκέλα γιατί δεν παρουσίασε ιδιαίτερη βελτίωση από αυτά που ξέραμε. Και παρότι τις έβγαλε τις φάσεις, είναι οι δύο φάσεις του Μπίσεσβαρ και του Μακ και είναι και άλλες τρεις καλές φάσεις όπου μία ο Ελκαντουρί, δύο ο Λέοβατς και μία ο Πρίγιοβιτς είναι σε καλές θέσεις για να εκτελέσουν. Είναι εντός περιοχής, είναι σημαντικές φάσεις. Άλλο ότι δεν εκτέλεσαν σωστά ούτε ο Ελκαντουρί στο πρώτο ημίχρονο, ούτε ο Πρίγιοβιτς με την κεφαλιά, ούτε ο Λέοβατς που είχε δύο τελειώματα, νομίζω ερασιτεχνικά. Πέρκα οι παλιάρες, στο πρώτο. Ναι. Είναι όμως 5-6 καλές φάσεις. Στις δύο το αποκορύφωμα δεν ήθελε η μπάλα μέσα να μπει. Η μπάλα προτιμάει αυτόν τον καιρό να τιμωρεί τον ΠΑΟΚ συνέχεια για όλα τα λάθη που έκανε το καλοκαίρι. Είναι μια δοκιμασία την οποία πρέπει να την περάσουν στον ΠΑΟΚ. Δεν τους θέλει και η μπάλα. Θα έρθει, αυτά στο ποδόσφαιρο γυρίζουν σίγουρα όπως τα γκολ στα τελευταία λεπτά. Όσα βάλεις, τόσα θα φας κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο πάντα. Θα γυρίσει. Θα γυρίσει και η γκίνια που έχει ο ΠΑΟΚ και ταινιά, θα γίνει και τύχη κάποια στιγμή. Μέχρι τότε χρειάζεται επιμονή και διαχείριση στην κρίση, γιατί αυτό πλέον θα είναι το πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα. Χθες λοιπόν στη Ριζούπολη, με αρκετό κόσμο του ΠΑΟΚ,
παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια, παρά το ότι είναι γήπεδο στην Αθήνα. Τις ενέδρες. Ναι, όλα αυτά. Είχε και πάλι αρκετό κόσμο του ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη δίψα για να δουν αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι ακόμα και το Σάββατο, αν ήταν ανοιχτό γήπεδο, θα είχε 20.000 κόσμο. Έτσι νομίζω. Από το κλίμα που υπάρχει γενικώς για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε. Πολύ καλός αγωνιστικός χώρος. Το τονίζουμε γιατί από την ομάδα στην Τούμπα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Με την αλλαγή χλωτάπητα, εργασίες κτλ. Τώρα η εταιρεία που ανέλαβε το χλωτάπητα εγγυήθηκε ότι θα βελτιωθεί. Αλλά έχει τρία μάτσα επόμενα. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Για 30 λεπτά οι δύο ομάδες έπαιζαν 11 εναντίον 11. Ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές που είχαν προαναγγείλει. Δεν περιμέναμε τον Πίσεσβα να ξεκινήσει. Δεν περιμέναμε, αλήθεια. Εκείνο ήταν μια επιλογή που μάλλον μακρύθηκε λίγο. 10 στις 11 επιλογές του Λουτσέσκου είναι με παίκτες που είχε εδώ πάντως. Ο μόνος που δεν είχε εδώ μαζί του ήταν ο Πίσεσβα. Αλλά και εκεί δεν είχε επιλογή παίκτη που ήταν εδώ δύο εβδομάδες. Ναι. Αυτό μπορεί να έπαιξε ρόλο. Έπαιξε, αυτό ρωτήσαμε στην Τον Πίσεσβα λοιπόν είδαμε στα αριστερά 4-2-3-1 με τον Μπέλκα την αλλαγή που είναι γνωστή. Τις απόψεις του Λουτσέσκου και γιατί και πώς θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει τον Πέλκα εκεί. Τον Ελ Καντουρί στο 10. Η άμυνα η γνωστή, ο τερματοφύλακας ο γνωστός. Και ένας Απόλλωνας που είχε προβλήματα χωρίς Μπαρτολίνη, που είναι η ηγετική παρουσία στην άμυνα, χωρίς κάποιους ακόμα νέους ποδοσφαιριστές που έχει. Εντελώς νέα ομάδα με τον Κοντοέ στο κέντρο. Αλλά ένας Απόλλων που βγήκε να πιέσει τον ΠΑΟΚ ψηλά. Όπως κάνουν όλοι όσοι έχουν διαβάσει τον ΠΑΟΚ, Δημήτρη. Ναι, είναι ένα σχετικό ρίσκο για μια μικρή ομάδα. Δεν το έκανε στο πέμπτο λεπτό. Μετά το 10-15 ξεκίνησε. Όταν κατάλαβε ότι οι δικοί μας σημαδεύουν τους δικούς τους. Ήταν εντολή όμως, ήταν φάνηκε, δεν έτυχε. Σε κάποια φάση, σου λέω, δεν είναι εντολή από την αρχή. Μετά το 10 λεπτό ξεκινάει. Πρόβλημα μεγάλο. Πρόβλημα μεγάλο. Απίστευτα προσωπικά λάθη. Από όλους μεσοαμυντικά. Είναι πάνω από 5-6 περιπτώσεις το πρώτο 20-25 λεπτό. Που τους δίνουμε την μπάλα. Ναι, και τη δίνει σε κακό σημείο που από όλων βγάζει φάση. Γιατί? Είναι μόνιμο το κακό αυτό, εκεί μεσοαμυντικά. Αυτό είναι και τελείωσε, δεν θα αλλάξει. Είναι λόγω της πίεσης, είναι λόγω... Όχι, είναι λόγω της έλλειψης ποιότητας στα στόπερ που δεν έχουν την δημιουργία και τα δύο. Περιμένουμε ο Ζαμπράνο να δώσει μια βελτίωση σε αυτό το πράγμα. Και ένας από τους λόγους που ο Πέλκας πήγε στο 8 είναι αυτός. Για τον Ζαμπράνο, τι γνωρίζουμε? Ότι είναι ένας παίκτης που κατευθύνει πάρα πολύ την άμυνα. Σωστά. Και ότι δεν είναι φοβικός. Άλλο αυτό. Ναι, από τεχνική. Παίζει. Δεν είναι η τεχνική του κακή. Παίζει. Δεν θα σου την περάσει από τη Βελόνα. Ναι. Από την κεφαλή της Βελόνας στην μπάλα, αλλά δεν είναι και. Δεν θα σημαδέψει και τον αντίπαλο. Χθες υπάρχουν 4 πάσες που τους δίνουμε την μπάλα κανονικά. Του κάνει πιο του πολλές. Πέμπτη, ναι. Που ο άλλος δεν πιστεύει, ναι, ναι, ότι του έχει δώσει τέτοια παλιά και σταματάει και την αφήνει. Το πιο μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στο ξεκίνημα ήταν αυτό. Δεν ανταπεξήλθε ο ΠΑΟΚ στην πίεση που του άσκησε μια νέα ομάδα, νέα ομάδα, γιατί είχε νέα πρόσωπα. Μικρή ομάδα, χωρίς πίεση έδρας, δεν ανταπεξήλθε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό υπάρχει εικόνα και λένε και πολλοί ότι στο 11-11 μπορεί και να χάνει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί. Μπορεί και να κέρδιζε όμως, γιατί νέα ομάδα, αυτά κτλ. Άφησε και ένα πίσω. Βγήκε ο Πρίγκιπας μια φορά μόνος του. Είχε και τις φάσεις ο ΠΑΟΚ εκεί. Μπήκε ο Κάμπος μια φορά μόνος του. Είχε χώρους ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν συνέχισε το 11-11, δεν ξέρουμε τι θα βλέπαμε. Τέλος πάντων, αποβλήθηκε ο παίκτης του Απόλλωνα με 2 κίτρινες κάρτες. Ναι, ήταν επιπόλαιος, έπεσε πολύ άσχημα στους αντιπάλους. Ο διαιτητής τον απέβαλε και άλλαξε γρήγορα η εικόνα του αγώνα. Εκεί δεν κάνουμε γκολ στο 15 λεπτό. Εκεί, ναι, σε αυτή τη φάση του Μπίσεσβαρ
θα ήταν τώρα, θα πάμε σε υποθέσεις τα λοιπά, αλλά ναι, θα ήταν. Θα ήταν, δηλαδή το ένα γκολ αλλάζει τα πάντα. Μετά πάει 0-4 το παιχνίδι. Ναι. Και μετά θα λέμε η βελτίωση, ο Λουτσέσκου, οι επιλογές του. Από μία στιγμή, δεν μπήκε. Δεν είναι μόνο του Πρίγκεβιτς η φάση, είναι του Κατουρί, είναι του Λέοβατς. Είναι ναι, κάτι ναι. Τσουρουκές εκεί. Δεν είχαμε κανένα τελειώματα χθες καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο, πιο δύσκολη κατάσταση στην ανάπτυξη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει κίνηση. Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ στατική η ομάδα. Δεν κουραζόντουσαν οι αντίπαλοι να κλείσουν τους χώρους, παρότι είχαν παίχτη λιγότερο. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Μια ομάδα που παίζει 55 λεπτά με παίχτη λιγότερο δεν σου έδειξε σημάδια σημαντικής κόπωσης ποτέ. Δεν άπλωσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν έβγαλε συνεργασίες. Του έλειψαν όμως και οι ατομικές ενέργειες χθες. Δεν είχε τίποτα στο ένας με έναν. Δεν βγήκε τίποτα στο τοπικό. Ο Μακ δεν έπαιζε, ο Τζάρμα δεν το είχε. Ή το είχε μάλλον 11 με 11. Δεν το είχε, μετά δεν εμφανίστηκε. Από ό,τι έχουμε δει από τον Ελ Καντουρί στο φιλικό εκεί με το βιντεάκι εκείνο και. Όχι το βιντεάκι, την κάλυψη. Και χθες, δεν ξέρω αν το ένας με έναν είναι στοιχείο του. Μπορεί δηλαδή με ταχύτητα και έκρηξη να περάσει τον αντίπαλο. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει την έκρηξη στο ένας με έναν να κάνει τη διαφορά. Όπως το έχει ο Βιερίνια, λογικά. Λες, δεν το έχασε. Δεν νομίζω. Δεν είναι, ναι. Στημένες φάσεις και εκεί ατυχία του Βαρέλα, η μπάλα μπορεί να μπει. Στο δεύτερο μήχρονο του Βαρέλα μπορεί να μπει. Μισό μέτρο πάνω. Πέρασε και αυτή. Κακή εικόνα ομάδας. Επιπολαιότητες στην άμυνα με πολλά φάουλ που δεν χρειάζονται, με πολλά κόρνερ που. Να σου πω, Δημήτρη, σε παρακαλώ τώρα, γιατί το βλέπουμε ένα χρόνο και. Υπάρχει περίπτωση ο Κρέσπο να σηκωθεί και κεφαλιά με άλλον, έχοντας τον πλάτη και να μην κάνει φάουλ? Κέρδισε ο Αλμπάνης κάτι φάουλ της πλάκας από το Λέοβατς, κάτι κόρνερ που πετούσαν την μπάλα αχρίαστα εντελώς. Δεν βγήκε φάση. Καλές εξόδους από το Ρέι. Μια χαρά ήταν ο Ρέι πάλι. Γλύκιζε σε μια-δύο περιπτώσεις όπου έψαχνε τη δύσκολη πάσα στο κόρνερ. Ήταν δηλαδή ο Κρέσπο ποιος ήταν εκεί και τον έψαχνε μπλοκαρισμένο. Το ψάχνε. Αλλά νομίζω ότι εμπνέει ο Ρέι. Πάει καλά. Είναι, πάει καλά, ναι, και βγάζει και προσωπικότητα. Μετά το 75-80 υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις από όλους. Και εκεί αρχίζει η απειθαρχία. Κακό σημάδι. Ο Μάτος αλλού, center for ο Μάτος. Αυτό έχει γίνει από πριν. Ο Κρέσπο αλλού, εντελώς. Οποιοσδήποτε δεν κράτησαν τις θέσεις τους. Δεν το πλήρωσε στις κόντρα επιθέσεις του Απόλλωνα και θα μπορούσε και να κερδίσει από μια τέτοια, ας πούμε, απειθαρχία, γιατί πήρε την μπάλα ο Μάτος 40 μέτρα να κάνει την τρέλα. Σου λέει, δεν κάνει κανείς, την κάνω εγώ. Και θα μπορούσε να κερδίσει από μια τέτοια τρέλα. Δεν ήθελε μπάλα να μπει. Ο Μάκ έφυγε να πανηγυρίσει. Όχι, σου λέει η μπάλα. Δεν θα πανηγυρίσει. Εσύ δεν είχα εγώ μόνο το δική. Η μπάλα βρίσκει εσωτερικό. Την ώρα που φύγει τα πόδια του, φαίνεται ότι θα πάει στο εσωτερικό και θα μπει μέσα. Δεν πάει στο εσωτερικό, πάει από εκεί και βγαίνει έξω. Πάλι, σαν τη φάση τη Σουηδία, σου λέω. Φύσηξε, δεν ξέρω, κάποιος την πήρε την μπάλα και την έστειλε έξω. Μας γράφει εδώ ο φίλος, υπάρχει διάλογος Μάτος Λουτσέσκου που πιάνει κάμερα για το τι έγινε στο φινάλε. Εντάξει. Έγιναν όλα αυτά, το παιχνίδι έλεξε 0-0. Στο τέλος και αντιδράσεις και αποδοκιμασίες. Έτσι είναι η κατάσταση. Προς τον κόσμο, τους έδιωξε ο κόσμος. Έτσι είναι η κατάσταση. Όταν δεν κερδίζει η μεγάλη ομάδα, φυσικά θα υπάρχει και αποδοκιμασία. Δηλαδή, εκπλήσεται κανείς. Ξεπλάγει ο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε. Μεγάλη ομάδα είναι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε στραβές φέτος, εντάξει. Παραπήγε.
πρέπει να το διαχειριστούν. Πρέπει να διαχειριστούν και τακτικά και σε φυσική κατάσταση και αυτή την κρίνια και την πίεση να τη διαχειριστούν για να εμφανιστούν καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι. Αν γίνεται το Σάββατο με την ομάδα του Χάβου. Μηνύματα, τι γνωρίζετε για τις ανανεώσεις Πέλκα Κουλούρη? Υποτίθεται μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε νέα. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Χαρακτηρισμοί για τον Λέοβατς. Που ώρα βλέπουμε τον Λέοβατς. Εντάξει, είναι σε κακή κατάσταση. Θα μου πεις ότι ο Λέοβατς είναι που παίζει. Τι θα γίνει με αυτόν, ξέρω, το χαρακτηρίζει κάπως. Παίζουμε με 10 από την αρχή της χρονιάς. Δεν είναι ότι παίζει με 10. Παίζει ο αντίπαλος με 12. Είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι με 2 ώρες ύπνο. Έχω μαλώσει με τις πόρτες του σπιτιού. Θα μας πεθάνουν αυτοί. Ο Λουτσέσκου τι κάνει, μας πουλάει τρέλα. Έχει στον πάγκο Μακ και Λιμνιό και παίζει χωρίς παίχτη στη γραμμή. Το Λιμνιό αφού τον βάζει, που τον βάζει, αφού είναι χρήσιμος. Σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται χθες με παίχτη. Θα μου πεις ότι ο Μακ ήταν στον πάγκο και ο Λιμνιό ήταν στον πάγκο. Αν στα τελευταία 10 λεπτά έβαζε περιφερειακό φορ τον Μάτος, θα παίρναμε το παιχνίδι, λέει, είμαι σίγουρος. Αυτές τώρα δεν είναι λύσεις όμως. Δεν είναι αυτά, δεν είναι ορθολογικά, ρε παιδί. Το θέμα είναι ότι... Κάθομαι και το σκέφτομαι και τρελαίνομαι. Δεν είναι να μιλάω. Αυτά περί χωριών ας σταματήσουν. Μπάλα παίζουν όλοι, εννοείται αυτό. Ναι. Μαζεύτηκαν πολλές άσχημες εμφανίσεις. Δεν αποκλειστήκαμε όμως από χωριό. Δεν ήταν ισοπαλίες ντροπής στη Λιβαδιά και χθες. Αυτή είναι η ομάδα μας, ας το δεχθούμε και θα νιώσουμε καλύτερα. Δύσκολο να το δεχθείς ότι αυτός ο ΠΑΟΚ με τόσες δυνατότητες και τόσο ακριβό ρόστερ είναι έτσι. Δεν μπορεί να το δεχθείς. Δεν είναι εύκολο αυτό να το δεχθείς. Πώς το δεχθείς? Αυτό τη έστερ σου, πώς το, δηλαδή θα περάσουν χρόνια και δεν θα το δεχθείς. Γιατί να το δεχθείς? Τώρα εσύ μπορεί να νιώσεις καλύτερα βέβαια από τους υπόλοιπους, αλλά το λογικό είναι να μην το δέχεσαι. Αυτό το οποίο συνέβη αυτό το καλοκαίρι. Όλο έτσι, γιατί δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά μαζί. Τα στραβά. Γιατί να τα δεχθείς? Πρέπει να αναφέρονται. Συνεχώς, και νομίζω να αφέρθηκαν όλα, από την πρώτη στιγμή, ως παράδειγμα, για να μην επαναληφθούν. Μία ώρα. Έχουμε κάποια θέματα και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Θα δούμε στην πορεία, αν θα προλάβουμε, θα προλάβουμε λογικά. Θα ανοίξουμε όμως γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Τι πιστεύετε, τι βλέπετε, αν αισιοδοξείτε, αν δεν αισιοδοξείτε, αν έστειλε ένα φίλο μήνυμα νωρίτερα. Δεν αντέχω άλλο, λέει. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Όλοι έτσι είναι. Ναι. Και ξεκινάει αυτό το πράγμα μέσα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν έχει βγει κανείς να δώσει μια κατεύθυνση, ρε φίλε. Δηλαδή, ο καθένας πιστεύει ό,τι να είναι. Να τρελαίνεσαι. Μπορείς στην ίδια παρέα να ακούσεις 74 διαφορετικά πράγματα. Δώστε ρε μια κατεύθυνση στον κόσμο. Ρε. Δώστε ρε τι να περιμένει. Ρε. Δώστε ρε, Δεν λες ρε φίλε, πάμε για πρωτάθλημα και πας για πρωτάθλημα αυτομάτως. Πρέπει να οδηγήσεις λίγο την κατάσταση, να βάλεις θεμέλια, να ψήσεις κόσμο. Δεν είναι απλό το πράγμα. Ξεκινάνε πάλι μετά από κάθε τέτοιο γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Μετά από κάθε γκέλα γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Θα γίνεται αυτό. Εντάξει, θα γίνεται. Και αυτό. Ένας ποδοσφαιράνθρωπος έλεγε κάποτε, ένας σοφός, ότι πρώτα κερδίζεις το πρωτάθλημα έξω από το γήπεδο, και δεν εννοείται η διαιτησία για το παρασκήνιο, με την οργάνωσή σου, με τις κινήσεις σου, με το ρόστερ σου, με την καθημερινότητά σου, και μετά το κατακτάς και το πανηγυρίζεις. Δεν έχει τέτοια ελπίδα ο ΠΑΟΚ. Ναι, να το κερδίσει πρώτα έξω, να πείσει όλους τους πάντες ότι είναι έτοιμος και μετά να το πανηγυρίσει και στο γήπεδο. Πάει να κάνει το αντίστροφο. Πάει να κάνει το ανάποδο. Να το πάρει πρώτα στο γήπεδο και μετά να στρώσει και τα απ' έξω. Δεν είναι εύκολο, έτσι μην ξεγελιόμαστε, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Γρήγορα στο διάλειμμα, έχετε μηνύματα, ανοίγουμε και γραμμές για να σας ακούσουμε
όσο πιο ψύχρεμα μπορεί ο καθένας. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Βασικό θέμα βεβαίως η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ και το χθεσινό παιχνίδι στη Ριζούπολη, το 0-0 κόντρα στον Απόλλωνα. Ακούμε και εσάς. Ανοίγουμε γραμμές 23-10-287-888. Τι είδατε, τι από όλα δεν σας άρεσε και τι βλέπετε κυρίως από εδώ και πέρα. Θα βγούμε για μπάσκετ, να πούμε για την υπερομάδα. Αργότερα. Πρώτα να ακούσουμε τον κόσμο. Τι έχει να πει, να τα συζητήσουμε, να πάρουμε λίγο κλίμα. 23-10-287-888 για φίλους που θέλουν να βγάλουν τα αποθυμένα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τα αποθυμένα, σε εμάς τα βγάζουν. Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Όχι. Και γι' αυτό. Εγώ πότε τα βγάλω. Να τα βγάλεις στον τοίχο. Και στον τοίχο. Εγώ, βγάλω τα κάπου. Και πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι ο πρώτος. Ναι. Βγήκατε να γκρινιάξετε, να τα πείτε σε εμάς, φταίνει δημοσιογράφοι. Όχι κύριε Τζορμπατζόγλου, δεν πήραμε να γκρινιάξουμε. Αν είναι δυνατόν. Όχι, αλλά εδώ είμαστε, παιδί μου, δεν είναι. Αλλήμπορο. Έτσι κι αλλιώς, είτε γράφουμε είτε γράφουμε, πάλι εμείς είστε. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω με εσάς. Βγάζετε ένα παράπονο βέβαια. Άστο μου, δεν πειράζει. Αλλά μάλλον εσείς εκεί πάνω ξέρετε καλύτερα, γιατί εγώ είμαι και λίγο μακριά, δεν το εισπράττω. Και να σου εξηγήσουμε δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί ούτε εμείς γιατί δεν υπάρχει εξήγηση. Εντάξει, ο δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος. Είναι δημοσιογράφος, μεταφέρει μια κάτι. Δεν είναι απαραίτητο ούτε να το υιοθετήσεις, ούτε, όχι, είναι μια μεταφορά μιας πραγματικότητας. Τώρα που είχε εκεί πέρα την άποψή του που γράφει σε ένα blog, είτε την υιοθετήσεις είτε την υιοθετήσεις, αλλά τη μεταφορά της πραγματικότητας. Είναι κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό, πώς θα το πω. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω εγώ τώρα. Εγώ είμαι με το Μίτσο 100% και δεν μ' άρεσε καθόλου ο Κόλκας σήμερα. Όχι, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, ο Κόλκας είναι πιο συναισθηματικός και το βλέπει λίγο πιο... Ο Μίτσος ίσως να κρύβει κάποια πράγματα. Αλλά ο Κόλκας βγάζει μια πιο επιθετική τέτοια. Εγώ το θεωρώ το χθεσινό ένα φυσιολογικό πράγμα. Έκανες ένα σκατά καλοκαίρι. Τι περιμένεις τώρα δηλαδή, κύριε ΠΑΟΚ. Που λέει και ο Θεοφιλόπουλος, είσαι μια φορά περιγράφω ο Θεοφιλόπουλος και λέει «Κύριε Μπαρτσελόνα μου, τι να σου κάνω εγώ τώρα, κύριε Πάουκ μου, τι να σου κάνω εγώ τώρα». Ήθελες τα Νόγεβιτς, ήθελες, έκανες 1000 λάθη, να τα βάλουμε από την αρχή. Έχεις καλή φυσική κατάσταση. Όχι. Όχι. Έχεις αυτοματισμούς, έχεις δουλέψει στην τακτική και στους αυτοματισμούς. Αφού νέα προετοιμασία έκανε τώρα, τι να δουλέψει. Έκανες νέα προετοιμασία, μάλιστα. Έχεις 4 παίχτες οι οποίοι ήρθαν πριν 10 μέρες. Οι οποίοι προορίζονται για βασική και είναι προς ένταξη στο σύνολο. Ναι, και τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει και παρεπόμενα αυτό. Μα τα παρεπόμενα ήταν χθες. Όχι μόνο. Παρεπόμενο είναι ότι ήταν να φύγουν άλλοι 3-4 αναστάτωση εντός ομάδας, γιατί δεν αφήνει όταν να φύγει ο Μπίσεσβαρ. Γεγονός. Και αυτό σωστό. Παρεπόμενο ότι οι βασικοί γίνονται όχι παγκίτες, αλλά στην κερκίδα. Άλλο παρεπόμενο αυτό. Αλλαγές, συνέχεια, αλλάζει όλο το σκηνικό. Εντάξει, ωραία. Αυτό είναι ένα παρεπόμενο σωστά το βάζεις. Αλλά για μένα είναι, όπως το πεις, παρεπόμενο. Ναι. Το κύριο είναι αυτό. Το κύριο είναι αυτό. Ότι είσαι αγύμναστος, σε ένα βαθμό δεν ξέρω τι διόρθωση μέσα σε 15 μέρες, χωρίς αυτοματισμούς, χωρίς δουλειά στην τακτική. Δεν φταίει ο προπονητής σε 100%. Και έχει 4 παίχτες. Ναι, για λίγο ακόμα δεν φταίει. Για λίγο ακόμα δεν φταίει. Ναι, για λίγο ακόμα όμως. 4 παίχτες που είναι για βασική προσένταξη. Δεν είδαμε κανέναν. Το ότι ο Ελ Καντουρί έχει 15 μέρες και μπήκε πρώτο, είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εντάχθηκε σε ένα σύνολο. Ούτε ο Μαουρίτσιο φυσικά, πήγε φυσικά, μισή ώρα. Φυσικά. Ούτε ο πολύ περισσότερο Ζαμπράνο και ο Βιερίνια. Άρα, ό,τι είδες χθες. Ο Ελ Καντουρί τράκερνε με τον Μπίσεσβαρ και αυτό δεν ήταν καλό. Ήταν ίσως και κακό έκανε. Λοιπόν, ναι, αυτό μπράβο. Άρα, δεν είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή κάτι περίεργο αυτό που συνέβη χθες. Εμείς απλά συμφωνούμε. Από την πλευρά μας, σαν οπαδοί και σαν οπαδοί δημοσιογράφοι που είστε εσείς, και ένας περίγυρος ολόκληρος, ο οποίος δεν έχει σχέση με την ομάδα, απλά την παρακολουθεί, ευχόμαστε ένα πράγμα. Να πάει μέσα από το δοκάρι. Αυτή τη στιγμή, ώστε να περάσει μια εβδομάδα, να κάνουμε μια δουλίτσα ακόμα στη φυσική κατάσταση. Λίγο στους αυτοματισμούς, λίγο στις θυμμένες μπάλες, οι οποίες
πίστεψέ με, βοηθάνε σε τέτοιες περιπτώσεις συστημένες μπάλες να παίρνεις αποτελέσματα και να προχωράς και να μπουν τέσσερις παίχτες ποιοτικοί στο σύνολο, μπας και κατά τον Νοέμβριο αρχίσεις και ρολάρει κάπως για να μπαίνεις μέσα και πραγματικά να παίρνεις αποτελέσματα. Κάτι αλλαγές παιχνιδιού που θέλει, κάτι είναι άνοιγμα στις πλευρές που λέει ο Κόλκας, άνοιγμα του πλάτους. Κάτι να βγαίνει μπάλα εύκολα από την άμυνα κτλ. Δεν γίνεται να γίνουν. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Μπορεί να λες εσύ στα λόγια ναι να γίνει, δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, μωρέ, να πας να κολλήσεις την γραμμή, να δώσεις πλάτος, δεν γίνεται. Αλλά άλλο αυτό, εγώ δεν κατάλαβες γιατί ψώνησα. Εγώ την ψώνησα που παίζουν οι άλλοι με τον χρόνο συνεχώς και δεν έχω έναν παίκτη να πάω να πιάσει το στυλιά του, πήρε εσύ, θα παίξουμε. Μέσα είναι και αυτό. Μέσα είναι και αυτό. Δεν είναι δεν μέσα έρχονται, αυτό. Δεν έρχονται αυτά στο μυαλό των παιχτών. Αυτά είναι πριν, από πριν. Ότι κοιτάξτε, άμα τους δείτε να παίζουν από τον χρόνο, τραβάτε και κολλήστε στη Μούρτιο Στυλιάρα. Ο οποίος το ξέρω, σε τοπικό παίζει εδώ πέρα, σε εμάς. Αν φωνάξει η κερκίδα λίγο, λίγο να ψαρώσει από την κερκίδα λίγο από τους παίχτες, τον έχεις πάρει μαζί σου. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Ο Στυλιάρας είναι ένα παιδί τίμιο, αλλά ψαρώνει πολύ εύκολα. Ο Στυλιάρας. Okay. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι αυτό που σας είπα. Είναι αντικειμενικά πράγματα τα οποία δεν αποτελούν δικαιολογία. Είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα δεν αποτελεί δικαιολογία. Θέλουμε να κρυφτεί η πραγματικότητα. Και να γίνει το δοκάρι μέσα. Δεν υπάρχει άλλο κάτι αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟ. Να είσαι καλά. Yeah. Καλό μεσημέρι. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ο πρώτος ήταν πολύ ψύχρεμος. Εσύ δεν θέλουμε να είσαι ψύχρεμος. Ναι, πολύ ψύχρεμος σήμερα. Είστε καλά. Καλά, εσείς. Mm. Δόξα τω Θεώ, από Ξάνθη περνώ, έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια, παιδιά, θα πω. Δεν θέλω να σχολιάσω καν για το χθεσινό παιχνίδι τίποτα. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι για τους δημοσιογράφους αυτά, τέλος πάντων. Δεν γουστάρεις τον Κόλκα και τον Τζορμπατζόγλου. Δεν τους διαβάζεις, δεν τους ακούς. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι απλά τα πράγματα. Άμα κάποιον δεν γουστάρεις δημοσιογραφικά, δεν το διαβάζεις και δεν τον ακούς. Οκ. Okay. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι, παιδιά, δεν ξέρω αν το ψάξατε. Μάθατε τίποτα για δηλώσεις του Καραγιάννη από τον Απόλλωνα? Είδατε κάτι? Ποιος είναι ο Καραγιάννης? Γιώργος Καραγιάννης. Ένας παίχτης του Απόλλωνα. Δεν έχει τέτοιο παίχτης του Απόλλωνα. Καραγιάννης, κάπως, πώς το λένε, κάπως. Τι είπε, ότι? Παίχτης του Απόλλωνα είναι, παιδιά. Ο Ντάσιος. Μπορεί να είναι και στην ΚΑΠΑ 20. Δεν ξέρω αν είναι στην ΚΑΠΑ 20 οτιδήποτε. Είναι παίχτης του Απόλλωνα. Ναι, και τι είπε. Instagram τώρα και έχει καλώς στις Μπουγάτσες, λέει, από τη Θεσσαλονίκη και μας είπε και Βούλγαρος. Μάλιστα. Αυτό έβγαλε στο Instagram το παιδί αυτό. Ο οποίος είναι παίχτης του Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν το είδατε ή αν το ψάξατε. Ας το πιάσει ο Απόλλωνας, θα του κάνει μια διακοπή συμβολέου. Για να μάθει να μιλάει. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Να είσαι καλά. Αυτό με ενόχλησε εμένα. Καλή συνέχεια. Καλά έκανες, καλά έκανες, το είπες. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Καλό μεσημέρι. Για να το δούμε και αυτό. Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Ο Γιάννης είμαι από Αθήνα. Παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου. Πήγα και είδα χτες το παιχνίδι. Καταρχήν πρέπει να σας πω το εξής. Είμαι 57 χρονών. Πρώτη φορά σαν παιδάκι 12 χρονών ήταν ο τελικός του 72 που παρακολούθησα. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο. Mm. Ότι από τότε μέχρι τώρα που παρακολουθώ την ομάδα, ποτέ, επαναλαμβάνω, δεν έχω δει την ομάδα σε τόσο χαλιά φυσική κατάσταση. Ποτέ. Λέει ο Κόλκας, ας πούμε, ένα παράδειγμα και πολύ σωστά, να παίξει από τα άκρα. Δεν μπορούσαν. Θέλανε, αλλά δεν μπορούσαν. Το είδα ζωντανά, δηλαδή, εκτός, απόδειξη ότι ο Καντουρί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ο Κάμπος, γιατί λέμε ότι είναι ο Καντουρί, γιατί απλά τρέχει περισσότερο από τους άλλους. Η ιδέα άμυνα πίσω, τόσο φοβική άμυνα, έχω να δω από τη γειτονιά μου εδώ πέρα, που ήταν μια ομάδα γάμα τοπικό, ας πούμε, και τους περνάγαν όλα. Ναι. Δηλαδή, αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Mm. Πώς γίνεται, δηλαδή, έχω ακούσει ότι η ομάδα που δεν κάνει καλή προετοιμασία, παραδείγματος χάρη, δεν έχει φυσική κατάσταση. Γιατί οτιδήποτε σύστημα θέλεις να εφαρμόσεις, είναι απαραίτητο να έχεις τρεξίματα. Μα δεν έχεις τρεξίματα, δεν μπορείς να εφαρμόσεις τίποτα. Διαφορετικά θα παίρναμε το Μαραντόνα που έχουμε την ίδια ηλικία. Ναι. Λοιπόν, ο Μαραντόνα, άμα το βάλεις στο κέντρο, οπωσδήποτε θα σου κάνει 5 μπαλιές σε όλο τον αγώνα, φανταστικές. Mm. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τρέχει. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται? Ότι δηλαδή δεν κάναμε καν σχεδόν προετοιμασία, κάναμε χαβαλέ κτλ.
σε βαθμό κακουργήματος Χαβαλέ, έτσι. Ναι, γιατί λοιπόν, εκτίμησε... Ή κάναμε τόσο βαριά προετοιμασία που κάποια στιγμή θα ρολάρει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Βαριά προετοιμασία δεν κάναμε. Να είσαι καλά, να το εξηγήσουμε. Είπαμε πολλές φορές ότι ο προηγούμενος προπονητής εκτίμησε ότι πήρε μια ομάδα πάρα πολύ επιβαρημένη, όπου οι πιο πολλοί παίκτες από το βασικό κορμό είχαν παραπάνω μάτσα από ό,τι μπορούσαν και εκτίμησε ότι έπρεπε να ξεκινήσει τη χρονιά πολύ χαλαρά. Με πολλά ρεπό, με χαμηλές εντάσεις και με εκείνο το διβδόματο το πρώτο σε άλλους ρυθμούς. Και το ανέβαζε στην πορεία. Αυτό εκτίμησε, αυτό έκανε. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Και τώρα γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Μ' ακούς? Ναι. Ο 87χρονος. Μάλιστα. Άκου, Δημήτρη. Εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά από την αρχή. Από πότε αρχίζουν οι μεταγραφές? Από πότε πάντα μπορείς να κάνεις, τον Ιούλιο ανακοινώνεις. Όχι πάντα, ναι, πάντα μπορείς τον να κάνεις. Τον Ιούλιο ανακοινώνεις. Από πότε ξεκινάνε οι... Ναι, Ιούλιο. Ιούλιο για Ιούνιο. Ιούλιο, πρέπει Ιούνιο, αφού το έχει έτσι το πλάνο. Ιούνιο. Ιούνιο. Έχει το Μάιο. Λοιπόν, τι κάνει αυτός ο Μίτσελ, γιατί δεν προπορεύεται, δεν πάει έγκαιρα να πάρει τους παίκτες και να είναι έτοιμος από 1η Ιουνίου, 3 μήνες έχει τέλη Αυγούστου, να κάνει την ομάδα να πετάει. Έχει και εκείνος δικαιολογίες του. Έχει δικαιολογίες, έχει πάντα αυτό. Το Ζαμπράνο δεν μπορούσε να τον πάρει ο Ζαμπράνο. Δεν τον ξυλώνει ο Σαββίδης. Αφού θέλει να τον πληρώνει, δεν μας άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Να τον μόνο αυτό. Ύστερα άμα έβαζε την ΚΑΠΑ 20, θα έπαιρνε το παιχνίδι οπωσδήποτε. Αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Να είσαι καλά. Bye. Καλησπέρα. Yeah. Πλάκα, yeah. Πλάκα. Τώρα τελευταίο. Yeah. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Έλα. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Καλά, ναι. Άσε με τον λεπτό πάλι. Συνηθισμένη. Δεν αντέχεις. Τα παρατάς. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μόνο να πάρεις για να καταλάβεις σε τι κατάσταση είναι η ομάδα τώρα και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο προπονητής, έτσι. Mm. Παιδιά, ο Λουτσέσκου βρίσκεται σε τεράστια σύγχυση. Αν τα βάλετε κάτω, το πιο απλό παράδειγμα, μιλάμε για μια ομάδα που κατέβηκε με Έστερσουτ, με τριάδα Τσίμηρο Τσάχοφ Μπίσεσβαρ, κατέβηκε με Λιβαδιά με τριάδα Τσίμηρο Τσάτσε Μακ, κατέβηκε με Κέρκυρα με τριάδα Τσάχοφ Κάτσε Πέλκα, κατέβηκε χθες με τριάδα Ελκαντούρι Πέλκα Κάνια. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι δεν μένει ούτε ένα σταθερός στη Ραχοκοκαλιά εκεί. Τέσσερα επίσημα μάτς σερί. Για διαφορετικούς λόγους, έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα μόνο σύγχυση φέρνει που ήδη υπάρχει, έτσι, και γίνεται χειρότερο. Στο συγχυσμένο μυαλό του Λουτσέσκου, ωραία, η προσπάθειά του να ισορροπήσει την κατάσταση παίρνει αποφάσεις οι οποίες κυρίως στη ροή του αγώνα, θα πω εγώ, και όχι στο ξεκίνημα, χαλάνε την εικόνα. Και αυτό γιατί είναι μπερδεμένα πράγματα στο μυαλό του. Ναι, έχει μπερδευτεί. Ναι, αλλά είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένο. Εδώ εμείς έχουμε μπερδευτεί που το βλέπουμε το έργο από την αρχή του καλοκαιριού. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο, ακόμα πιο άσχημο για την κατάσταση που βρίσκεται γενικά η ομάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό. Ό,τι και να λέμε για φυσική κατάσταση, ό,τι και να λέμε για ψυχολογία, για χίλια δυο, μεγαλύτερο παράδειγμα από τη σύγχυση που περνάει ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας. Χθες, παραδείγματος χάρη, όταν επιλέγεις να παίξεις με εξτρέμ τον Μπίσεσβαρ, ενώ έχεις βάλει στα δύο παιχνίδια από τα θέματα στο Λιμνίο και πάει καλά, και στερείς από την ομάδα το ένας με έναν, από έναν παίκτη έχοντας αφήσει εκτός το ΜΑΚ, δεν ψάχνεις λογική. Σταύρο και επιβαρύν, λέω, Βατσκάνιας, έτσι. Χθες, σε δύο τρομερά ντεφορμαρισμένους παίκτες σου, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, με την ενδεκάδα που κατεβάζεις,
τους κάνεις, ειδικά ανασταλτικά, να έχουν, να μου πεις τι ανασταλτικά παίζω με τον Απόλλωνα. Λοιπόν, σε αυτό, που λες, σε αυτό που λες και είναι πολύ σημαντικό. Δημήτρη, τους επιβαρύνεις. Ναι, ναι, σε αυτό που λες και είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ένα κομβικό σημείο, η διακοπή. Άρα ας δούμε καλύτερα από εδώ και πέρα τι θα γίνεται. Αν συνεχιστεί θα είναι τρομακτικό. Είναι πρόβλημα. Ναι, αλλά αν, είναι. Εγώ, αν δούμε τον Μπέλκα συνέχεια σε αυτό το ρόλο, αν δούμε τον... Ναι, δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που έχει 3 εξαροχτάρια που μπορεί να πλαισιώσουν το εξάρι της, έτσι. 3. Σάχοφ, Κάθε, Τσίμηρο. Τρία. Και προτιμάει και, και βάζει δίπλα στον Κάνια στον Μπέλκα. Ο οποίος Μπέλκας ανασταλτικά, το παλικάρι, τον είδαμε και χθες πόσο προσπάθησε. Μπορεί και στην πρώτη μέχρι νομίζω είναι πρώτος σε κλεψίματα. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο προπονητής το δοκίμασε αυτό σε ένα φιλικό. Το είδε στην προπόνηση και κατάλαβε, ας πούμε, ότι μπορεί στο transition να σταθεί έτσι η ομάδα. Και εγώ βάζω μέσα και τον Ελκάτο, παιδιά, που εμένα μου φάνηκε ποδοσφαιριστής πιο κοντά στο στυλ, πιο κοντά στο 10 παρά στο 8. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Εννοείται. Λέγαμε ότι είναι μικρό το δείγμα, είναι μικρό το δείγμα, αλλά μιλάμε για έναν καθαρά μεσοπιθετικό παίκτη. Και εγώ εκεί που τρελάθηκα και έβγαλα εκνευρισμό, είναι ότι σε ένα μόνο σημείο του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, ένα τέταρτο 20 λεπτό μετά το 25, βοήθησε και η Απόλλη, έγινε το σύστημα καθαρό 4-1-4-1 και για πρώτη φορά στο μάτς είδαμε τα τρία δεκάρια να βγάζουν και συνδυασμούς, εντάξει, να βγαίνουν κάποιες φάσεις με την μπάλα κάτω και να το πάω σε 3-4 μεγάλες φάσεις εκείνο το 20 λεπτό. Όχι, δεν δέχομαι, ρε παιδιά, μετά από αλλαγές του προπονητή από την ημίχρονο και μετά αυτή η εικόνα να καταραίει. Όταν βρίσκει η ομάδα ρυθμό, όταν βγάζει κάποιες φάσεις, όταν παίζει λίγο στρατοποδόσφαιρο, να επεμβαίνει ο προπονητής και να την κάνει χειρότερη. Και είναι δεύτερη φορά μετά από εκείνο το ωραίο 20 λεπτό μέσα στη Λιβαδιά. Είναι η δεύτερη. Είναι γεγονότα. Έτσι. Επειδή έβγαλε τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας ήταν τραυματίας από ό,τι κατάλαβα. Είχε και την κάρτα. Όπου επειδή πέφτει λίγο άτσαλα στις φάσεις, είναι λίγο επιρρεπής. Είχε και την κάρτα. Μπορείς απλά να κάνεις μία αλλαγή, η οποία θα φέρει εσωτερικά τον Μπέλκα την τριάδα μπροστά. Λέει στις δηλώσεις του να μην κάψουμε τους νέους. Ωραία, δεν θες να κάψεις τους νέους. Το δεύτερο ημίχρονο πέρα τον Μπέλκα στη θέση του Ελκαντούρη. Πέρα τον μπροστά. Δεν θες κάποιες σταθερές για να μπορέσεις αυτό το πράγμα να δείξει κάτι. Ο Μπίσες Βαρκιοπέλκας, όταν είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές, σε αυτό το μπαου είναι κάποιες σταθερές. Παίξει με αυτές τις σταθερές, μήπως και βγει κάτι. Δηλαδή, πόσο χειρότερη θα ήταν η τριάδα Μπίσες Βαρπέλκα Τζαλμά, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο παίκτης λεπτό με το λεπτό Ελκαντούρη παραπατούσε, το βλέπαμε. Δεν, το παιδί μπερδεύτηκε και ο ίδιος. Μα εσύ λες αυτό. Εγώ σου λέω ότι παίζαμε χωρίς φορ. Ο Μίτσος θα σου πει ότι λιμιό. Παίζαμε χωρίς πλάγιους. Βάλε το λιμιό. Ναι, και δύο αλλαγές μεσοαμυντικών. Βάλε δύο μεσοαμυντικούς. Ενώ θα μπορούσε να κάνει μία αλλαγή ή τον έναν ή τον άλλον. Τους βάζεις και τους δύο και τους κες. Και έτσι και τη σου αλλαγή που μπορεί να ήταν ο φορ. Δεν έχεις μετά το 70 τη διαθέσιμη αλλαγή να βάλεις φορ. Πρέπει να διαλέξεις να βάλεις ή τον Μάκ ή τον Κουλούρη. Ενώ θα μπορούσε να περάσει από το ημίχρονο τον Μακ και ένα αμυντικό χαφ, ξέρω εγώ, να μπουν μαζί Μακ Μαουρίσιο ή Μακ Κάτσε. Και να σώσει την άλλη αλλαγή, ώστε μετά το 60-70 να κρατήσει το φόρο στον πάγκο για να μπει. Πολλές υποθέσεις. Πολλές υποθέσεις για αγώνα που δεν υπάρχει πάλι παίχτης του ΠΑΟΚ που διακρίθηκε. Είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν υπάρχει πάλι παίχτης του ΠΑΟΚ που διακρίθηκε σε ένα παιχνίδι. Και αυτό μετά σε οδηγεί σε διάφορα σενάρια. Έπιασε μια καλή απόδοση μετά από πάρα πολύ καιρό, Μπίσες Βαρ. Μετά από πάρα στο πολύ καιρό, έχει κάνει 6 λάθη. Όσο με Σταύρο ήταν καλύτερος. Στο μετά πρώτο μισάωρο σου λέω εγώ, εκεί που πρέπει να δείξεις, επειδή έχεις καλό στο μυαλό σου και λες. Ωραία, ξεχνάς, γιατί το κάνετε όλοι οι οπαδοί αυτό το πράγμα. Ξεχνάς ότι στο σημείο που εγώ πρέπει να μπω και να αποδείξω ότι είμαι ο κυρίαρχος του αγώνα, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα και ο Μπίσεσβαρ κάνουν μόνο λάθη.
Να σου πω, Σταύρο, βαρύνει όμως τη θέση τους ο προπονητής. Δηλαδή το ότι βγάζεις έναν κουβαλιτή και έστω τα πιο σίγουρα πόδια της ομάδας αυτή τη στιγμή, τον Τζίμι Ροτεκτός αποστολής, δεν επιβαρύνει στο να σου φτιάξουν από πίσω ο Κρέσπο Βαρέλα και, για να, σου, και να σου τρέξει δηλαδή παραπάνω κάνει. Δηλαδή με Τζίμι Ροτεκτός και Βαρέλα δημιουργούσαν. Τουλάχιστον έπαιρνε ο άλλος από την μπάλα από πίσω, ρε Σταύρο. Δεν υπάρχει τώρα τουλάχιστον. Επιβάρυνες. Κατέβαζε, δηλαδή κατέβαινε ο Κάνιας και έκανε παιχνίδι. Τι γίνω, εσύ τώρα, εντάξει. Επιβάρυνες δημιουργικά και τον Κάνιας και όχι μόνο δημιουργικά και ανασταλτικά τον επιβάρυνες. Έναν τρομερά ντεφρομέ ποδοσφαιριστή που δώσες παραπάνω ευθύνες χθες. Έτσι το είδα ότι εγώ. Ότι διαφωνώ με την παρουσία του Κάνιας στην δεκάδα, διαφωνώ. Μα δεν θεωρούσα ότι ο Κάνιας έπρεπε να ξεκινήσει. Κάτσε, βάζεις ή το Τζίμιρο, όχι τον Κάνια. Διάλεξε έναν από τους δύο και εσύ διαλέξεις τον Κάνια. Σε τέτοιο σχηματισμό. Οκ. Να σε καλά, να σε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Επιστρέφουμε, ήταν λίγο μεγαλούτσικο το διάλειμμα, 23-10-287-888 για όσους ακόμα φίλους θέλουν να μιλήσουν για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο, γενικότερα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ένας φίλος περιμένει εδώ και ώρα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Περίμενε εδώ και ώρα, δεν περιμένει άλλο. Έτσι, για να μιλήσει. Αλήθεια. Κάποια μηνύματα, φίλος γράφει εδώ, Σταύρο μίλησες χθες για τον Αλμπάνι. Και ξύπνησε μέσα του ο Λάμπαρτ με τον Τζέραρντ. Ρε φίλε, τι ματσάρα έκανε. Ο Αλμπάνης αυτός είναι, παιδιά. Ο Αλμπάνης είχε υποταθεί στον ΠΑΟΚ με 30 χιλιάρικα στον κύριο Μίχελ. Ωραία. Και δεν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Αλμπάνη. Τόσο καλός είναι. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ, φίλε. Έχει τρομερά στοιχεία. Δεν θα σου αλλάξει την ιστορία, αλλά είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή δεν υπάρχουν και πολλές. Το μόνο που θέλω να μας εξηγήσει ο Λουτσέσκου είναι γιατί Λέοβατς και όχι Δελιγιαννίδη. Να ακούσουμε τα επιχειρήματά του. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Γιατί Λέοβατς και όχι Δελιγιαννίδη. Είναι 30 και ο άλλος είναι 20. Ξέρω εγώ. Ποιο ήταν το πλάνο του χθεσινού αγώνα. Παίζουμε από τα πλάγια, παίζουμε από τον άξονα, παίζουμε γενικά και ό,τι βγει πιο ακριβώς. Εγώ είδα μια ομάδα να παίζει κουτουρού και ό,τι βγει γράφει ο φίλος ο Χρήστος στην ομάδα μας ΠΑΟΚ 24 στο Facebook, στο Λίμπερο. Παίχτες να τσακώνονται, πώς θα γίνουμε έτσι ομάδα. Ας φέρουν έναν άνθρωπο μέσα εκεί να τους δίνει και καμία... Όχι ρε φίλε, τι λες. Πάω να διαβάσω. Καλημέρα. Αναρωτιέμαι αν μόνο στα δικά μου μάτια μου φαίνονται ακατανόητες και χωρίς σχέδιο οι επιλογές του Ρουμάνου. Θα εκτιμούσα μια απάντηση. Από τους φίλους και τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ 24 έχει ανοίξει διάλογο στην ομάδα μας και γι' αυτό για τις επιλογές του προπονητή, για τον οποίο αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι πώς βλέπει κάποια πράγματα, αυτό του Πέλκα κυρίως, τους είναι αποκτηθέντες κτλ. Κάποιοι πανηγύριζαν επειδή έβγαλε τον Τζίμι Ροτ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βγήκε ο Τζίμι Ροτ, βγήκε ο Σάχοφ και τι έγινε. Αποτέλεσμα, εικόνα, ουσία και βελτίωση. Θα δούμε. Να μην βιαζόμαστε ούτε να πανηγυρίσουμε ούτε να τον ξεσκίσουμε. Έχει λίγο χρόνο ακόμα. Αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε άσχημα. Και κυρίως φυσικά με τον αποκλεισμό για τον οποίο επίσης βαρύνεται. Καλημέρα στους επόμενους φίλους που είναι στη γραμμή. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργος Αντόσκυλο από Αθήνα. Α, άλλος γκρινιάρης. Όχι, γιατί. Δεν γκρινιάζω πολύ. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το τελευταίο που είπες, ίσως είναι και το πιο βασικό για εμάς που βλέπουμε απ' έξω, το θέμα της ισορροπίας. Αυτό το πράγμα ότι κερδίσαμε την Κέρκυρα με 20 τελικές, ωραία τώρα πάμε για σερί, θα κάνουμε 7 νίκες μέχρι το Καραϊσκάκι. Άστο εκείνο το παιχνίδι, Κέρκυρα δεν υπήρχε. Το ξέρω, το αφήνω το παιχνίδι, πρέπει να το αναφέρω για στατιστικούς λόγους. Ναι. Λοιπόν, όπως εγώ αναφέρω τον Μπρίκετ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Όπως εγώ αναφέρω τον Μπρίκιτ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι. Κάπως. Συμφωνούμε, δεν λέμε παραπάνω γιατί θα πρέπει να πούμε κι άλλα και για το Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα, ήρθε ένα χι χθες, τελειώσαμε, τέλειωσε η χρονιά, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουμε καμία ισορροπία μέσα μας και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να έχουμε λίγο αυτογνωσία. Τι εννοώ αυτογνωσία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ, ό,τι είδους ρόστερ και να έχει, είναι outsider εναντίον των υπολείπων.
στη διαδικασία του πρωταθλησμού. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρει αυτό το πράγμα τι είναι. Δηλαδή, είχαμε κάνει νομίζω... Μόνο για τον Ολυμπιακό αναφέρεις, όχι για τους άλλους. Οι άλλοι που ξέρουν. Θα δεις πώς θα το προσεγγίσω χρονικά, να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι. Mm. Τελευταία φορά που κάναμε πρωταθλητισμό κανονικό ήταν την τρίτη χρονιά του Σάντος. Πριν από αυτή τη χρονιά ήταν όταν πήρε το πρωτάθλημα η Λάρισα. Ναι. Υπάρχει στα αυτά τα 30 χρόνια άλλη φορά. Όχι, νομίζω απλά κάποιες φορές που τερμάτισε λίγο κοντά. Αλλά όχι. Το κοντά και το να πει 5-6 αγωνικές πριν το τέλος πάω για πρωτάθλημα, νομίζω. Ναι, γιατί ούτε πέρυσι, ενώ τερμάτισε κοντά, έκανε πρωταθλητισμό. Δεν θεωρώ ότι ήταν πρωταθλητισμό. Δεν απείλησε καμία στιγμή. Ναι. Ναι, δηλαδή εννοούμε να πούμε ότι και σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές, να το τραγουδήσουμε. Ας μην γίνει ποτέ. Πώς το διαχειρίζεσαι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, οι άλλες και οι τρεις ομάδες σε αυτά τα 30 χρόνια έχουν κάνει πολλάκις. Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές. Είναι πιο έτοιμη σε αυτό το πράγμα. Τι εννοούμε όμως. Τώρα ποιον έχει μην... στο ρόστερ της, στον ορίστε οργανισμό της η ΑΕΚ που ξέρει τι σημαίνει πρωταθλητισμός εκτός του Μελισανίδη. Έχει κανέναν άλλον. Τον Μπάγεβιτς. Το Λιμπερόπουλο. Έχει δηλαδή παραπάνω από σένα. Έχει παραπάνω από σένα και είναι και όλη η άβρα. Δηλαδή, ναι, να σου πω ένα παράδειγμα τι εννοώ. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί που φέραν την Γκέλα δεν λένε χάσαμε το πρωτάθλημα. Λένε, κοίτα να δεις αν κερδίζαμε, θα κερδίζαμε και την ΑΕΚ την πέμπτη αγωνιστική και θα ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά. Δεν λένε ότι τελειώσαν την καταστροφή κατά πάντα. Δηλαδή και ως άβρα ή απέξω από τον αγωνιστικό χώρο δεν... Δηλαδή Παναθηναϊκούς θα με μιλήσει. Δεν σου λένε ότι έχουν τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα πάρω τα ντέρμπι, άμα λίγο... Πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Ορίστε. Πιστεύει κανείς από εμάς ότι έχει τελειώσει. Εγώ δεν θεωρώ προσωπικά ότι έχει τελειώσει τίποτα. Λέω όμως ότι θεωρώ τον εαυτό μου, για να είμαι προετοιμασμένος outsider, δεν θέλω, βλέπω όμως ότι υπόλοιπος κόσμος έχει σκαμπανεβάσματα τρομερά. Τρομερή απογοήτευση. Και είναι λογικό σε ένα σημείο, γιατί το ξέρουμε, είναι πολλά τα χρόνια αναμονής. Αυτή είναι η κατάσταση, το ξέρουμε. Αυτό. Ότι ας το έχουμε στο πίσω μέρος, γιατί το outsider μπορεί και να μας βολεύει. Εσύ δεν ζεις εδώ. Στην Αθήνα είσαι εσύ. Εγώ είμαι Αθήνα. Μάλιστα, εντάξει. Είμαι Αθήνα. Παίζει ίσως και αυτό το ρόλο του. Πώς δεν παίζει. Η χρονιά, για να μην πολυλογώ, εμένα η περσινή χρονιά μου θυμίζει σαν αποτελέσματα τη δεύτερη χρονιά του Σάντος. Η φετινή έχει ξεκινήσει από την τρίτη χρονιά του Σάντος. Αν θυμηθούμε τότε, φέραμε 2-0-0 με Πανιόνιο και με Ατρόμητο. Ναι. Πάλι είχαμε έναν οδυνηρό αποκλεισμό. Πάλι ξαναπήραμε το Βιερίνια, γιατί τότε ήταν δανεικός, έτσι σημειολογικά του λέγω το Βιερίνια, ότι είχε παίζει ρόλο. Ότι ψιλομοιάζει με ποια έννοια, ότι τη δεύτερη χρονιά του Σάντος ο σκοπός ήταν να τερματίσει κάτω από τους 10 πόντους, γιατί δεν νοεί η ομάδα να θέλει να πάει την επόμενη χρονιά να πάρει το τάσμα και να είναι 25 πόντους πίσω. Στερεί πολλά πράγματα από την οτροπία της. Το κατάφερε αυτό πέρσι ο ΠΑΟΚ. Το άλλο πράγμα είναι να έχεις αποκτήσει έναν σεβασμό από τους αντιπάλους. Δηλαδή οι αντίπαλοι να ξέρουν ότι το χ θα πάρουν εσένα. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει αυτό το σεβασμό. Βλέπεις οι άλλοι συναχωριούνται ο Πλαδανιάς και ο Λεβαδιακός γιατί τον κερδίσαν. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να πούνε το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και τεράστια υπόθεση, καλός ή κακός η Ευρώπη. Το ότι δεν έχεις Ευρώπη. Τεράστια υπόθεση, καλός ή κακός η Ευρώπη. Εννοείται. Μιλάμε τώρα για το κομμάτι του πρωταθλήματος. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι τα έχει κερδίσει από πέρσι. Τι δεν έχει μάθει, το πρέπει. Το ότι πρέπει να κερδίσω. Αυτό δεν πάει να λιώσουν οι πάγοι. Δεν πάει να γίνει έκλειψη ολίου, να είναι ανάδρομος Ερμής. Αυτό το πράγμα είναι διαδικασία που φέτος θα παιδευτεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ας είμαστε υπομονετικοί. Άλλο ένα κομμάτι τελευταίο για τον Μπρίγιοβιτς, μιας και το ανέφερε ο Σταύρος και ντρέπομαι να το πω τόσο καιρό γιατί το νιώθω, αλλά αφού το άνοιξε ο Σταύρος και δεν ξέρω γιατί με αυτόν τον άνθρωπο συνήθως συμφωνούμε σχεδόν σε όλα ποδοσφαιρικά, έχεις πει Σταύρο κατά καιρούς ότι με τον Μπρίγιοβιτς θα εκτός είναι σαν να παίζει με 10. Εγώ θεωρώ ότι αν δούμε τη συμπεριφορά του ΠΑΟΚ από το Φλεβάρι και μετά και στα εντός έχουν λιγοστέψει και οι τελικές. Έχουν λιγοστέψει οι επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι το σκάουτ των αντιπάλων δεν έχει καταλάβει το Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς είναι ένας παίκτης χωρίς εκρηκτικότητα. Δεν μπορεί να φύγει στην πλάτη. Δεν είναι ιδιαίτερα εκρηκτικός. Αυτό δίνει πλεονέκτημα στους αντιπάλους. Αν του κολλήσουν ένα δυνατό στόπερ δίπλα του κολλημένο, δεν θα φανεί στο παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό. Μπορούν άφοβα να φύγουν, να σε πιέσουν και μπροστά κάτι ξέρω, δεν θα φάνε στην πλάτη φάση. Πώς λύνεται για μένα, να πω αυτό και τελειώνω. Με δύο τρόποι υπάρχουν. Άλλου τύπου σεντερφόρ. Που υπάρχουν δύο τύποι σεντερφόρ. Ή το δεκαροειδές σεντερφόρ, δηλαδή να έχεις ένα παίκτη όπως ήταν ο Νικουλάε που ήθελε ο Σάντος.
ή ο Ιντέγε που να μπορεί να βγει στα πλάγια, ή ο Τζιμπούρη, ο Μίτροκλου, διάφοροι παίκτες μπορούν να γυρίσουν, να δημιουργήσουν από μόνοι τους και 20 μέτρα από την περιοχή, ή να έχεις ένα παίκτη τύπου Μάκη Σαλπιγκίδη. Δηλαδή τι, να μπορεί να παίξει στο όριο, να ξέρει ο αντίπαλος ότι αν κάνω 5 μέτρα πιο μπροστά θα μου φύγει στην πλάτη, αν κάνω λάθος transition, όπως ας πούμε στο μάτσο και πέντε με τον Ολυμπιακό στην Ντόρτμουντ, θα φάω στην πλάτη την παλιά. Δηλαδή να αποκτήσει λίγο κίνηση, αυτοί του τύπου οι παίκτες ο Μάκη ή ο Σαλπιγκίδης παλιότερα στα καλά του μπορούν να βγουν και στο πλάι, αυτοί να δώσουν την assist παράλληλα. Μια μεγαλύτερη ποικιλία. Δηλαδή εγώ θεωρώ, όσο και αν φανώ περίεργος, ότι αυτή τη στιγμή θα ήθελα να δω τον Μπρίκοβιτς στον πάγκο, όχι για να βάλει μυαλό όπως λένε κάποιοι, για αγωνιστικούς λόγους. Στην Τούμπα. Θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσει ταχύτητα. Στην Τούμπα. Και όχι όγκο η επίθεση του ΠΑΟΚ. Γιατί έχει πολλούς παίκτες με ποιότητα από πίσω που μπορούν να αλλάξουν την μπάλα με τη μία. Δεν υπάρχει όμως το σωματικό προσώπο να αξιοποιήσει αυτή την ταχύτητα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Πάμε, επόμενοι τρεις. Καλησπέρα, μην καλείτε άλλοι. Χαίρετε. Έλα, δεν περίμενε. Λέγια. Τώρα ακούγεσαι, καλησπέρα. Ναι, από Αθήνα περνώ. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι μας ακούν περισσότεροι Αθηναίοι παοξίδες, εντάξει. Ναι, εντάξει. Με διαφορά, ναι. Ολυμπιακός είμαι, δεν έχει καμία σημασία. Ολυμπιακός είσαι! Ναι, γιατί. Έλα ρε φίλε τώρα. Όπως και άλλα 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Έλα, τους μέτρησες. Είναι η επίσημη κλίμακα Σάββαρα. Εσύ πόσους λες ότι είναι. Δεν με απασχολεί, φίλε, δεν θα τις μετρήσουμε. Τώρα αυτά είναι. Σε απασχολεί και πάρα πολύ, μάλιστα. Όχι, γιατί ασχολείται με το πόσοι είμαστε. Ας κάνουμε άλλη συζήτηση, άκουσε παρακαλώ πολύ. Έφερε ένα χείο ΠΑΟΚ εχθές, έτσι. Mm. Και έφερε και ο Ολυμπιακός στην αρχή στην Ξάνθη. Mm-hmm. Ξέρεις ότι έφερε και Ρεάλ Χ με στην έδρα της. Το Λεβάντε, το χάσαμε στο live, αδερφέ. Ξέρεις τι λεφτά έχουμε χάσει σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ποιος λόγος είναι που γίνεται αυτή η κουβέντα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το ότι έφερε ένα χείο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, πρέπει να κάνουμε κουβέντα. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτές οι υπεραναλύσεις, ειδικά εσάς, σας έχουν κάψει. Αλήθεια σας το λέω. Είναι δυνατόν. Λένε τίποτα σε Ρεάλ που έφερε με τη Λεβάντε Χ. Πώς δεν λένε, καταλαβαίνεις τι λένε. Τι λένε, δηλαδή τι. Είναι και το δεύτερο συνεχόμενο. Ο Μπέλ του είχε την πινελίκια εκεί, δεν μπορείς να φανταστείς. Ρε παιδιά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Τα πινελίκια είναι μέχρι ένα σημείο. Η υπερανάλυση σας καίει, ειδικά εσάς στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια σας λέω. Φιλικά το λέω. Πραγματικά. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες, αλλά είναι τόσο μπερδεμένο το πράγμα που εγώ, αν πάω να το αναλύσω απλοϊκά και ο Δημήτρης απλοϊκά. Οι ναι. Δύο απλοϊκές αναλύσεις θα είναι διαφορετικές, γιατί είναι σύνθετο. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Απλά να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί είναι ο Απόλλωνας. Συγγνώμη, τι είναι. Δεν παίζουν μπάλα. Τα μπάλα παίζουν. Ναι. Εσύ είπες ότι ο Αλμπάνης είναι ένα φοβερό ταλέντο και τον ήθελες. Τον ήθελα, εννοείται. Ωραία. Έχετε ένα άλλο ταλέντο εκεί. Τον πήρατε από τον Ατρόμητο και τον έχετε στον πάγκο ούτε καν. Μπορεί να είναι και στην εξέδρα. Το είπαμε. Γι' αυτό δεν ξέρω αν άκουσες ότι έπρεπε να ξεκινήσει χθες ο Λιμιός. Βεβαίως. Είναι δυνατόν. Mm. Έχετε και μέσα κάτι άλλες μπακατέλες, τώρα να μην λέω ονόματα, δεν χρειάζεται, που δεν κάνουν και τον ΠΑΟΚ αυτοί. Δεν κάνουν. Ποιος Λέοβατ, υπάρχει παίκτης Λέοβατ, σοβαρά μιλά. Αφού δεν έχει άμα, αφού δεν έχει άμα. Θα στον Ολυμπιακό, Λέοβατ. Καλά, πες μου εσύ. Ναι, τώρα εσύ έχεις τον Ρομπέρτο Κάρλος. Τον Κούτρι που έχεις πραγματικά και μου αρέσει που τον αποθεώνουν κιόλας. Πρέπει να έχει σκοτώσει ό,τι μπεκάτσα. Τον έχουμε και τον έχουμε για δεύτερο από ό,τι κατάλαβα. Βασικός παίζει. Βασικός παίζει στο πρωτάθλημα. Θα παίξει αύριο σήμερα ο Κούτρης. Δεν ξέρω. Δεν διάβασα. Ξέρεις πολύ καλά. Ποιος είναι ο βασικός. Θα παίξει ο Φιγκέιρας. Ο Φιγκέιρας δεν καταλαβαίνεις. Και εσύ και εγώ άκουσα. Ο Κούτρης είναι ένα ταλέντο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Για Ολυμπιακός, γενικά, αυτό το ρόστερ που έχεις τα τελευταία δύο χρόνια είναι πολύ πιο κάτω από τα δεδομένα σου. Να τα λέμε. Πιο κάτω το ρόστερ. Ναι. Σε σχέση με αυτά που έκανες. Πώς στοιχίζει αυτό το ρόστερ. Άσε τη στοιχίζει, εντάξει. Άσε τη στοιχίζει. Πώς στοιχίζει το δικό σου. Πάλι αρχίζουμε. Εμένα 27 εκατομμύρια. Πόσο? 27. 7. Για τα δικά σου έσοδα σε σχέση με τα έσοδα του ΠΑΟΚ. Τα έσοδα. Ποια έσοδα. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει τα 30 εκατομμύρια από το Champions League. Τα πήρε. Τι δεν είναι. Εμείς τώρα με έσοδα 10 εκατομμύρια σύνολο κάναμε ομάδα 25 εκατομμύρια. Και πούλησες τη μισή σου ομάδα πέρυσι. Δηλαδή αλίμονα αν δεν έκανες ομάδα. Γιατί εννοείται. Και πέρσι λέγατε για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν πήρε τα λεφτά. Πέρσι πάλι μεγαλύτερο ήταν το ρόστερ. Έτσι, έγινε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε τελευταίος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς οι αλήθειες είναι πυκνές. Η ομάδα είναι τελείως εκτός φυσικής κατάστασης.
Τελείως, όταν λέμε τελείως, τελείως. Σε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο κάποιος δεν μπορούσε να πάρουν το πόδιο. Δεν μπορούσε να κάνει ένα δεν μπορούμε να μαρκάρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα τάκλι. Τρίτο, στις 10 κεφαλιές στο χώρο του κέντρου θα πάρουμε μία. Αν πάρουμε δεύτερη, σας δίνω τον τζόκερ. Στις 10 κεφαλιές στο ψηλό παιχνίδι που σηκώνουμε την μπάλα ανέτεια, θα πάρουμε τη μία. Προσέξτε το και βάλτε και όσα πείτε αν θέλετε. Ναι. Τέταρτο, σε όλα τα παιχνίδια, όλα τα χρόνια βλέπω ένα πράγμα. Πάμε να συγκριθούμε με τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, εγώ ρε παιδιά βλέπω τον κάθε παίκτη κάνει από 20-25 κούρσες, αλλάζουν 500 φορές τις θέσεις τους. Εμείς κατεβαίνουμε μέχρι το κέντρο, ο τελευταίος ο Βαρέλα ήταν πίσω στη μεγάλη μας περιοχή και αρχίζουμε μετά. Πάσα πασούλα πίσω, πάσα πασούλα πίσω. Πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Και λέτε και κάτι άλλο. Δούλεψε λέει 2 εβδομάδες ο ένας, 2 εβδομάδες ο άλλος στο τεχνικό κομμάτι και στο γήπεδο γιατί δεν βλέπουμε τίποτα. Τι δουλεύουν δηλαδή αυτή στην προπόνηση τραγική, και δεν το βλέπουν στο γήπεδο. Αυτή η τραγική ομάδα χθες σε επίπεδο φυσικής κατάστασης ήταν χειρότερη με την Έστερσουτ και την Κέρκυρα. Βεβαίως. Κατάσταση. Συμφωνούμε. Τώρα το τακτικό κομμάτι πέστε μου. Τακτικό δεν το τακτικό κομμάτι. Τι γίνεται εκεί πέρα ρε παιδιά. Τι κάνουν. 1-2 στα άκρα. Παραδείγματος χάρη. Έχει αυτό, πρόβλημα κάπως στην μπάλα δεξιά. Δεν πηγαίνει κανείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βγαίνει καλά η μπάλα από την άμυνα. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Γιατί ρε φίλε Σταύρε. Γιατί ρε φίλε Σταύρε. Άλλο σου λέω εγώ. Είμαστε. Άκου τώρα. Έχουν στηθεί όλοι πίσω και οι 10. Και παίρνουμε, έχουμε την μπάλα στο κέντρο εμείς, υπεροπλία και τα πάντα. Έχουμε μπροστά παίκτες. Πηγαίνει μπάλα είτε δεξιά είτε αριστερά. Γιατί δεν βγαίνει για βοήθεια ένας να κάνει μια κούρσα, να τραβήξει κάτι. Εδώ στημένο κερδίζουμε, στημένο ρε παιδιά, και λέμε ας πάει και ένας αριστερά ρε παιδιά να τραβήξει έναν αντίπαλο. Όλοι περιμένουν τη σέντρα μέσα στο στημένο. Όλοι σαν το κόρνερ ρε παιδί μου. Αυτό δεν κάνουμε. Ναι. Δεν υπάρχει μια τακτική κάτι ρε παιδί μου να δούμε. Αυτό εγώ είμαι να απορρίσω και συγγνώμη που σε τρώω και το χρόνο. Να είσαι καλά. Λογικές ερωτήσεις. Από τον τελευταίο φίλο, από την προπόνηση ο Λεβέκ μαθαίνουμε ότι έχει πρόβλημα στο ρεδρακέφαλο και ο Πέλκας στον οπίσθιο μοιραίο δέχτηκε ένα χτύπημα και έκανε θεραπεία. Περίεργη εβδομάδα, πάω κάποιος Δευτέρα, ξαναπαίζει Σάββατο, είναι λίγο πιο συμπυκνωμένο το πράγμα. Αύριο Τετάρτη να έχει κανονικά προπόνηση. Ο Πέλκας θα κάνει προπόνηση αύριο, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Πέλκας δεν κοίτανε βγήκε. Ναι. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στο βόλεϊ και το τι ακριβώς συμβαίνει με τους 7 ξένους, το οποίο μεθόδευε ο Ολυμπιακός και το κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Ναι, αλλά μεθόδευε, πάω και το ξέρετε, μεθόδευσε από 24 Μαΐου. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο ξύπνησε ένα πρωί και το είδε μπροστά του. Αύριο θα αφιερώσουμε θέμα σε αυτό. Άλλα μηνύματα νομίζω τα διαβάσαμε και από εδώ. Από μισό λεπτό. Ο Μπίσεσβαρ άφηνε τη θέση του στον Λέοβατς και μπερδεύονταν με τον Καντουρί. Φίλος επιμένει ότι δεν έχουμε σεντερφόρ. Ένα γρήγορο σεντερφόρ κτλ. Είναι ο φίλος που εδώ και μήνες γράφει για το γρήγορο σεντερφόρ. Είπαμε, πρώτος ο Πρίγιο, δεύτερος ο Κουλούρης, τρίτος ο Μακ. Σε αυτή την ομάδα ένας μπακαγιόκοξης μπορούσε να κάνει. Ναι. Την καλύτερη κουβέντα την είπε φίλος, του δώσανε τόσα πολλά όπλα δυνατά, αλλά είναι λίγος να τα χρησιμοποιήσει σωστά. Γράφει για τον προπονητή, που το περιμένουμε ότι θα ακούσει θα τα πιο πολλά. Θα φάει τον Πινελίκη, το μόνο σίγουρο. Αρκεί να το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι λογικά είναι θα το σε τέτοια δύσκολη θέση. Αυτά σήμερα μια 2 ώρες εκπομπή μόνο για το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι συνήθως. Από αύριο και τα υπόλοιπα και με μπάσκετ, με τσαφίξ, με την ομάδα και με το βόλιο το θέμα αυτό το σημαντικό. Δεύτερη ώρα με Data Labs. Ακουαλιτία που έχει στείλει ο άλλος. Ναι. Φίλε διαγωνισμό να βρούμε ποια εβδομάδα δεν θα είναι το ματιά στο Λεβέκ. Δύσκολο αυτό. Να πούμε ο μάνατζερ του ισχυρίζεται ότι έκανε μια ειδική θεραπεία και μια ειδική ένεση που θα τον βοηθήσει να μην έχει τραυματισμό στο μέλλον. Είναι μία που δοκίμασαν προφανώς κάτι εξωγήινη στον Πλούτονα και αναπτύχθηκε ζωή εκεί. 7 χρόνια στην ΚΙΚΑΠ, 100 παιχνίδια. Η διαίρεση κάνει, αν και δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, 100 δια 7, 13 κατά μέσο όρο το χρόνο. Ναι. Όχι. Δεν είναι ρε, 15, 14.
Εκεί πάντως, κατά μέσο όρο. Κάτσε τον κάνουμε, Μίτσο, και τα μαθηματικά σου και στην Παναγιά φανερωμένη, μάλλον. Ναι, 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 ναι. Εμπνευσμένα ναι. Την Παναγιά να πούμε. Περίμενε λίγο. Ό,τι και αν είναι και 12 και 15 να είναι. Είναι 100 συμμετοχές. 100 είναι κάπου εκεί πες. 100. Διά 7. Πόσο? 7. Ίσον 14,28. Αυτά είναι. Δηλαδή πέσε 14 90 λεπτά και έμπαινε 28 λεπτά. Όχι 90 λεπτά. Ε. Όχι 90 λεπτά. 90 λεπτά δύσκολα γιατί έχω δει και 3 λεπτά, 5 ναι. Λεπτά. Αυτό πάνω, είναι το παλικάρι. Δεν μας φταίει το παλικάρι βέβαια. Εννοείται. Αλλά δεν γίνεται να γίνονται αυτά τα όργια και να μην πεις κάτι. Αύριο και πάλι μαζί. Με πάω 24 από τις 12 μέχρι τις 2.